μιλούσε ο Jim Clark στον ομόσταυλο του Graham Hill στη Lotus 2, πρέπει να ήταν τέλη του 60 δεκαετία τελικά και του λέει πες μου Jimmy που φρενάρεις για την κούρβα γκράντε». και τότε βεβαίω να πούμε ότι δεν υπήρχε τότε η πρίμα βαριάντε, το βαριάντε τη φίλιο μετά την ευθεία δερματισμού. Ερχόντουσαν οι πιλότοι Ευχαριστώ. με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα ακόμα και τότε σχεδόν 300, ερχόντουσαν κατευθείαν πάνω, έμπαινα στο στόμα τη κούρβα Γκράντε. Και γυρίζει με εκείνη την παιδική αθωότητα και την ειλικρίνεια ο Τζίμι και λέει στον Γκρέιχαμ Χιλ. Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. Επιδόσει παντό καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Μετά και την εντό έδρα νίκη του στην πίστα τη Ζάντμπουργκ, ο Μαξ Verstappen προξένησε τη χαλάστρα στο σπίτι τη Φεράρι, στον Ναόρι Ταχύτητα, στο αυτοκρατορικό πάρκο τη Μόντζα, κερδίζοντα ε, την κούρσα μπροστά από του ε, Τιφόζη, ε, γράφοντα εκ νέου ιστορία στην Φόρμουλα 1, εφόσον έγινε ο πρώτο άνθρωπο ε, στην ιστορία του αγωνίσματο που κερδίζει 10 σερι Grand Prix. Φίλε και φίλοι της Φόρμουλα 1, καλώ ορίσατε σε αυτό το νέο επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Παιδιά, έχω την εντύπωση πω ο Max Verstappen θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα από εδώ και πέρα εφόσον στη Μόντζα πανηγύρισε την νίκη του και με τα 10, και τώρα θα ξεμείνει από δάχτυλα. <laughs> Μάριε, θα ξεκινήσω μαζί σου την ε, ε, σημερινή κουβέντα μα. Ε, Πώ είδε την κούρσα στο θρελικό αυτοδρόμο National di Monza, Ήταν αρκετά ενδιαφέρον κούρσα ε, από πλευρά σε, το ότι ήταν η ίσω η μοναδική κούρσα που μπορούσε η Ferrari να παλέψει για μάλλον δύο θέσει στο πόντιο. Φυσικά κανεί δεν σταματά πλέον τη Red Bull. Ε, πλέον έχει γίνει συνήθεια να βλέπουμε τη Red Bull ε, να κερδίζει σε αγώνε. Πλέον έχει 10 συνεχόμενου αγώνε του Max Verstappen. Δεν βλέπω λόγο να μην συνεχίσει μέχρι τέλο του προαθλήματο η Red Bull ε, να κερδίζει τι κούρσε. Ε, ήταν μια ενδιαφέρον αγώνα γιατί ήταν ίσω ο μοναδικό αγώνα που είχαμε δει μια ομάδα εκτό από τη Red Bull να μπορεί να διεκδικήσει την αρχηγία του αγώνα για αρκετού γύρου. Εγώ δεν περίμενα τη Ferrari να φτάσει στο 14ο γύρο ε, έχοντα την αρχηγία με τον Κάρλο Sainz. Ε, ναι, εννοείται, περιμέναμε ότι κάποια φάση τον DRS θα κάνει το θαύμα του για να περάσει ο Max Verstappen στην πρωτοπορία. Αλλά να βγάλουμε τον καπνό τη Φεράρα γιατί ήταν η μοναδική ομάδα που φέτο κατάφερε να στριμώξει την Red Bull παίρνοντα το pole position, έχοντα έναν καλό να αγώνα σχετικά, ε, παίρνοντα το podium. Αλλά πλέον πιστεύω ότι όλοι μα περιμέναμε το αποτελέσμα θα ήταν σίγουρα με μια Red Bull στο βάθρο στην πρώτη θέση. Και Α πούμε ότι ξύπνησε πάλι ο Σέρτσιο Πέρε με μια δεύτερη θέση. Που πλέον πάλι η ρετ που δείχνει ότι μάλλον φέτο το πρωτάθλημα. Καθόλου απίθανο να μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Ε, ίσως το, ε, το μοναδικό πρωτάθλημα που μια ομάδα πέρα την τη Μακλάριν το 1988 μπόρεσε να, ε, να κερδίσει τόσε πολλέ ε, κούρσε. Και θεωρούμε Σπύρο επιτυχία το ότι μια ομάδα όπω η Φεράρη κατάφερε να προηγηθεί στην έδρα τη, το πάρκο τη Μόντζα για 15 γύρου στην ε, κούρσα και να πάρει έστω την τελευταία θέση στο βάθρο. Ε, σίγουρα η Red Bull πυροβολεί ανελέητα. Ε, πώ είδε έτσι την. Για να ξεκινήσουμε με τη Red Bull, πώ είδε το δικό τη ε, weekend ε, στην Ιταλία. Περίμενα λίγο πιο εύκολο έργο για τη Red Bull Racing για τον λόγο ότι είναι πολύ efficient το μονοθέσιο τη. Είναι το μονοθέσιο που κάνει τεράστια διαφορά με το DRS. Σύντομα ότι ακόμα και όταν είναι κλειστό τον DRS είναι πολύ efficient. Ναι, και ναι. γι' αυτόν έχουν και τόσο ψηλή τελική ταχύτητα. Πράγματι ο Κάρλο Σάινθ τα πήγε εξαιρετικά σε αυτού του 13-14 πρώτου γύρου. Δεν περίμενε κανεί μα να κρατήσει. Ναι. Διότι βλέπαμε ότι υπήρχε και κάποιο θέμα με τα τη Ferrari και την κανορί. Ε, ήταν ωραίο για του τύφου αυτό που έγινε. Η pole position ήταν κάτι που τόνωσε το, έτσι, το ηχικό το, των Ιταλών. Έτσι, τόνωσαν και το ηθικό των πιλότων. Είδαμε ωραίε μάχε. Τώρα η Red Bull Racing είναι σε μια κατάσταση που μπορώ να πω ότι είναι καταιγιστική. Έχουν κάνει τη δουλειά του απίστευτα καλά. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι λάτρη των φωνών ή τέλο τε, πάντων δεν συμφωνώ με τι φωνέ που ακούγονται ότι κάτι πρέπει να γίνει από την FIA. Πρέπει οι ομάδε και οι υπόλοιπε να ψηλώσουν το παιχνίδι του. Η Red Bull Racing. Έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του. Τους. Έχουν τον μάγο τη αεροδυναμική. Είναι οργανωμένοι σωστά, δομημένοι σωστά. Τα πήγαν περίφημα και του αξίζει συγχαρητήρια. Και, και, και ακριβώ. Επέλεξαν ένα setup στην πίστα τη Μόντζα, πιο υψηλή καροθή που του επέτρεψε να κινούνται, θα έλεγα, όχι κατά ανάγκη πιο γρήγορα, αλλά με περισσότερη ασφάλεια πάνω στι στροφέ για να μην φύρουν και τα λάστιχα. Είναι τόσο εφήσαν που το επέτρεπε αυτό. Mm -hmm. Ακριβώ το είδε το χασί. Και να πούμε εδώ ότι εφόσον. Ε, έχει και περισσότερη κατώθηση ανοίγοντα το DRS. Έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα το DRS. Που σίγουρα, αν το βά, λάβουμε και αυτό υπόψη, το ότι κρατήθηκε 15 γύρου μπροστά εκείνου του 15 παλικαρίσιου γύρου ο Κάρλο Σάιντ μπροστά από τον, ε, από τον Verstappen, ήταν όντω κάτι το σημαντικό. Μπορούμε να πούμε, αλλά ήταν φανερό και μ' άρεσε και πώ το είπε και ο, 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 ο Max Verstappen. Ήταν όπω τον Καρχαρία που μυρίστηκε το αίμα. Έβλεπε τη Ferrari μπροστά του να γλιστρά και ήξερε ότι σύντομα τα λαστικάρι δεν θα αντέξουν και θα έπαιρνε την νίκη. Πολύ ψύχραμα το χειρίστηκε βεβαίω το, Grand Prix Overstappen, έκανε την κρίση του τη σωστή στιγμή και κέρδισε την κούρσα. Αλλά έτσι, παιδιά, μια και μιλάμε για μια ομάδα και για έναν πιλότο, και κυρίω θέλω να στραφούμε στον πιλότο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία κερδίζει τώρα 15 συνεχόμενα Grand Prix, Λάβουμε έχουμε υπόψη και το, Τη νίκη στην τελευταία κούρσα του 2022, μετρούν 15 σερή νίκε, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει ποτέ κανεί στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Αλλά Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για τον Max Verstappen, Μάριε. Λέμε, κατά την περιπτώση, ότι ένα αυτοκίνητο το Fórmula δεν οδηγείται στην νίκη από μόνος του, μόνο του. Ζούμε σε αυτή την περίοδο τα τελευταία δύο χρόνια των Ground Effects. Τα αυτοκίνητα είναι πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Ο ίδιο ξεχωρίζει μακράν από τον ε, Σέρχιο Πέρε. Ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτόν τον πιλότο για να ρίξουμε κάποιο φω πάνω στο ε, πώ τον αξιολογούμε για τον τρόπο που οδηγεί και χειρίζεται τέλο πάντων ε, τα Grand Prix. Γιατί όπω και να το κάνουμε. Δέκα συνεχόμενε νίκε, ό,τι και να οδηγεί, δεν είναι εύκολο να τι πετύχει. Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι που ούτε η ο... Μερσεντέ το πετύχε στην ε, κυριαρχία του ε, τα 7-8 χρόνια ε, με τον Λουί ε, Χάμιλτον. Η Ferrari παρολίγο να το πετύχει ο 2004 δεν είχε, αν θυμάσαι τον Μονακό, το ατύχημα ναι. που είχε στο τούνελ με τον Μοντόγια θα μετρούσε 14 ή 13 συνεχόμενε νίκες. ο Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ ε, τελικά έχει σταματήσει σε 7. Ε, Πώ είχαμε μιλήσει χθε και είχα σου πει σου είχα πει ότι όταν η Ferrari ε, το 2004 έκανε συνεχόμενε νίκες, που λέγαμε ότι βλέπουμε ένα θρύλο. Μια ομάδα θρύλων που κάνει κάτι το οποίο δεν περίμενε κανεί. Όταν βλέπαμε τη Mercedes να κάνει να, κάτι, να Γιατί να μην πούμε το ίδιο τώρα για τη Red Bull. Φυσικά έχει αναφέρει ο Σπύρος ότι δεν φταίει η FIA. Οι κανονισμοί είναι για όλου. Αν η Red Bull έχει κάνει καλύτερη δουλειά, δου... ε, πρέπει τότε και άλλε ομάδε να απλά να ψηλώσουν το επίπεδο του παιχνιδιού. Τον πύχη, σαφώ. Τον πύχη, ναι. ο ε, Verstappen, όπω έχει πει ο Χουάν Παπλο γιατί δεν έχει αλλάξει το οδηγό του στα τελευταία δύο χρόνια, που και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γίνει φέτο ο Verstappen ένα άλλο οδηγό. Είναι ένα racecraft, με τα χρόνια παίρνει εμπειρία. Ναι, είναι πιο έμπειρο από πέρσι, πολύ πιο έμπειρο από πρόπερσι. Αλλά έχει ένα καλύτερο μονοθέσιο με την Red Bull. Αλλά η δουλειά τη Red Bull σταματάει όταν του δώσουν ένα μονοθέσιο. Μετά πρέπει να μπει ο πιλότο, ένα ζωντανό οργανισμό, ώστε να φέρει το μονοθέσιο στην πρώτη θέση. Να το κάνει δύο φορέ συνεχόμενα, μπορεί να το θεμελε, να πούμε είναι θεματή, αλλά 15 συνεχόμενου αγώνε, με mm. το Verstappen 10 συνεχόμενε νίκε, δεν είναι τυχαίο, που δείχνει ότι πλέον ο Verstappen έχει ψηλώσει το επίπεδο επαγγελματισμού σε ένα. Τρομερά ψηλό επίπεδο, που ίσω να μην μπορούν οι άλλοι πιλότοι να οδηγήσουν ένα μονοθέσιο για δέκα συνεχόμενε νίκε. Ε, δεν λέμε ότι ο Βεσταπίν είναι ο μοναδικό πιλότο που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ε, σίγουρα, αν είχαμε ναι. έναν νόρι στο μονοθέσιο, ίσω και αυτό να μπορούσε να φέρει τι νίκε που έχει φέρει ο Βεσταπίν, αλλά ναι. οι δέκα συνεχόμενε νίκε, κατά μένα δείχνουν ότι ε, δουλεύει σε έναν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο πλέον. Ναι. Ξέρετε τι έχω μέσα στο μυαλό μου τελευταία παιδιά. Από ποιον πήρε το ρεκόρ ο Verstappen, από τον παλιό άσο τη Red Bull Racing, τον Sebastian Vettel. Πριν από 10 χρόνια το 2013, ο Sebastian Vettel κέρδισε 9 συνεχόμενε νίκε. Και πού θέλω να καταλήξω. Τι είχε τότε ο Vettel στην κατοχή του και το αξιοποίησε στο έπακρο. Σχεδίασε τότε ο Έντρια Νιούι, ο μάγο τη αεροδυναμική, ο γητευτή του αιώλου, ο άνθρωπο ο οποίο ξεγέλασε το Θεό του ανέμου, τι φυσικέ εξατμίσει. Κανεί άλλο συμπεριλαμβανομένου και του ομόσταυλου του Μάρκου Βέμπερ δεν μπορούσε να επιζήσει με εκείνο το μονοθέσιο. Μόνο σε μπάστιτιν ανφέτη κατάφερε να, να, να αξιοποιήσει στα χέρια του εκείνα τα αεροδυναμικά από τον διαχύτη που φυσούσαν με τα εξόστ μέσα ε, το αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Και ερχόμαστε τώρα σε μια εποχή με ground effects. Πάλι ο αέρα παίζει τον ρόλο του. Και θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο ω sim racer Σπύρο. Θέλω να μα εξηγήσει από το 2021 τα μονοθέσια, η μετάβαση στα ground effects, τι άλλαξε πίσω από το τιμόνι ο τρόπο που οδηγεί, καθώ έρχεται μια στροφή προ τα πάνω σου ο πιλότο το μονοθέσιο. Το 2021 τα μονοθέσια ήταν ελαφρώ πιο μακριά, είχαν πολύ περισσότερα αεροδυναμικά κομμάτια πάνω στο κουστούμι του, σε βαθμό που ήταν δυσνόητα για να τα κατανοήσουμε, ήταν σχε, σχετικά προβλέψιμο η οδήγησή του και ήταν γρήγορο παντού, και στι αρκέ στροφέ και στι γρήγορε. Δηλαδή, ήταν ένα συνδυασμό που μπορούσε ο πιλότο, εφόσον είχε το ταλέντο, να πιέσει το μονοθέσιο και να γράψει κάποιο χρόνο. Η διαφορά που έχουμε με τα σημερινά μονοθέσια, τα οποία είναι πολύ πιο φτωχά τα αεροδυναμικά του και βασίζονται κυρίω όχι στα φτερά όπω το 21, αλλά κυρίω στο ground effect και στο πάτωμα, περίπου τη μισή δουλειά και περισσότερο από τη μισή δουλειά, κάπου στο 60% εναποκείται στο πάτωμα και στα καναγιά βεντούρι. Το μονοθέσιο είναι πιο δύσκολο στη οδήγηση του και χρειάζεται να πιεστεί περισσότερο στο όριο για να γράψει χρόνο. Είναι λίγο υποστροφικά στι αργέ στροφέ, αν και φέτο είναι καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Είναι εξίσου ή και περισσότερο ακόμα γρήγορα Στι γρήγορε στροφέ. Γι' αυτό που βλέπουμε πανομοιότυπου χρόνου. Θεωρώ ότι είναι πιο υπερστροφικά στι γρήγορε στροφέ τα μονοθέσια σε αντίθεση με τι αργέ, και αυτό βολεύει φοβερά το στυλ του χαρισματικού, Max Verstappen. Μάλιστα. Και εδώ μπαίνει και στην εξίσωση κάτι άλλο, παιδιά. Ακριβώ εδώ τώρα. Η λέξη είπε ο Μοντόι ότι δεν αλλάξε το στυλ οδήγηση του. Η λέξη προσαρμογή όμω ναι. προάρμοσε τον τρόπο που οδηγεί. Δεν άλλαξε το στυλ οδηγήση του. Προσάρμοσε τον τρόπο που οδηγεί για να τα βρει με τη νέα γενιά των αυτοκινήτων Ground Effects ο Max Verstappen. Και εδώ είναι που του βγάζουμε το καπέλο ω πιλότο. Και ξέρετε, θα το ονομάσω τώρα. Μπορεί κάποιο να βγει υπερβολικό, αλλά ω έναν άλλο Jim Clark. Δεκαετία του 60, ο Jim Clark ήταν άπια του γιατί μπορούσε να προσαρμόσει τον εαυτό του και αν θέλετε το στήλο οδήγηση του για να οδηγήσει μυαλό του, ακόμα και προβληματική του στο όριο. Και έρχεται το παράδειγμα τώρα στο μυαλό μου δεν θυμάμαι ακριβώ τη χρονιά, μέσα του 60, νομίζω 1964, στον Grand Prix του Μονακό. Α, σε κάποια φάση, ο Jim Clark του έφυγε κάπω σιγουρά, χτύπησε πάνω στι σανόμπαλε. Τότε υπήρχαν γύρω από την πίστα, αντίμπαριέρε την σανόμπαλε που σε κρατούσαν από το να πέσει στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, στο, στην πίστα του Μοντεκάρλο Και χτύπησε πάνω στι σανόμπαλε και έσπασε το αντιρόλμπαρ τη ανάρτηση τη πίσω του αυτοκινήτου. Και Σπύρο, μπορεί να μα πει πόσο σημαντικό είναι το αντιρόλμπαρ. Πώ μπορεί να οδηγηθεί ένα μονοθέσιο με σπασμένο αντι-roll bar, ακόμα και το 60 δεκαετία. Μα κανονίζει τη μέσω τη του το πόσο ρόλο θα έχει το μονοθέσιο και σε πίστα, ειδικά όπω το Μονακό, που είναι πολύ κλειστέ οι στροφέ, πρέπει να υπάρχει ένα, ένα ρόλο ω κάποιο βαθμό για να μπορεί το μονοθέσιο να στρίψει. Ακριβώς. Όταν δεν υπάρχει το αντι-roll bar, είναι ανεξέλεκτο το, το πόσο θα έχει. Ακριό. Γι' αυτό σε έβαλα να πει τη συγκεκριμένη λεπτομέρα εκεί, για να βάλουμε και τον κόσμο στη, να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το αντιρόλ. Τι παρατήρησαν η μηχανική τη Λότου του θρελικού Colin Chapman εκείνο το απόγευμα, είναι ότι μετά από 4-5 γύρου προσάρμοσε το στυλο οδήγηση του, ε, ενσωμάρωσε, αν θέλετε, το πρόβλημα στο στυλο οδήγηση του και παρατηρούσαμε με το χρονόμετρο ότι έγραφε του ίδιου χρόνου με αυτού που έγραφε προτού να έχει αυτό το πρόβλημα. Ε, και πραγματικά ο Jim Clark ήταν ένα μάγο τη οδήγηση και λέω τώρα ότι μικρή σύγκριση με τον Verstappen ότι κατάφερε και αυτό από την αλλαγή των αυτοκίνητων που είχαμε το 2021 στα Ground effects, να, να, κάνει τα δικά του για να μπορέσει έτσι να, να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα αυτοκίνητα των, Ground Effects. Ναι, σωστά. Είναι το πώ μπορεί να προσαρμοστεί. Νομίζω Είναι... Νομίζω το έχει δείξει από την αρχή ε, ο Max Verstappen το δείχνει από σε κάθε weekend. Δηλαδή, βλέπουμε ένα Max Verstappen να αρχίσει την Παρασκευή να λέει Δεν υπάρχει grip, δεν μπορώ να οδηγήσω καθόλου το μονοθέσιο, αλλά προσαρμόζεται σε, σε αποτέλεσμα να φέρνει pole position και ε, νικές Είναι κάτι που ίσω ο Πέρε δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Φυσικά έχουν δύο αντίθετα οδηγικά στυλ. Ναι, πρέπει να πω ένα μονοθέσιο η βάση του είναι με ένα οδηγικό στυλ που αρχίζει η βάση του μονοθεσίου και η μεταξέλιξη του μονοθεσίου. Εννοείται ότι ο Max Verstappen έχει μια προτερότητα στη Red Bull. Αυτό είναι πλέον ε, αποδεχτό από όλου, από όλο τον Κρήτο, ότι ε, όταν γίνεται μια εξέλιξη του μονοθεσίου όταν σχεδιάζεται ένα μονοθέσιο, δεν σημαίνει ότι σχεδιάζουν ακριβώ αυτό που ζητά ο Max Verstappen, αλλά η βάση είναι στο τι αρέσει αναγκαστικά από του δύο οδηγού. Ναι. Αλλά το τι πετυχαίνει είναι καθαρά είναι Πιστεύω, πιστεύω ότι αυτό που έχει κάνει ο Max Verstappen είναι κάτι το οποίο θα το μιλάμε σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, όπω λέμε για τον Άιστον Σενά, όπω λέμε για τον Μάικρο Σιουμαχερ, με τον ίδιο τρόπο θα μιλάμε για τον Max Verstappen για τη συγκεκριμένη σεζόν. Και ο λόγο που το λέω είναι για να μην προσπεραστεί αυτό που πετυχαίνει ο Max Verstappen, όπω προ Θεού δεν πρέπει να προσπεραστεί ότι πέτυχε ο Louis Hamilton με τη Mercedes τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εδώ έρχομαι να πω κάτι το εξή. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν σήμερα, εφόσον δεν υπήρχε και τότε τόση πληροφόρηση, θα μιλήσω για το πιο. Τεχνολογικά προηγμένο μονοθέσιο όλων των εποχών, η Williams 7 από το 14 του 1992. Ο Μάνσερ κέρδισε. Θα μπουν κάποιοι το προδάθια με το ένα χέρι εκείνη τη χρονιά. Αλλά προ Θεού, αν βάλει το φαγό κάτω από τα πράγματα για το πώ κέρδισε με, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, με αυτόματο ύψο του αυτοκίνητου διόρθωση του αυτοκίνητου από το έδαφο, με ABS, με τόσα άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα που δεν είχαν οι αντίπαλοι. Παρ' όλα αυτά όμω πάντοτε πρέπει να συγκριθεί με τον νόμο Σταυλό σου. Και ο Ρικάρτο Πατρέζε, ενώ ήταν άσο το 91 πριν αποκτήσει Williams αυτή την τεχνολογία, δεν μπορούσε να τα βρει με το μονοθέσιο του το 1992. Για δύο σημαντικού λόγου, να μην του αναλύσουμε τώρα, του είπαμε σε παλιό podcast. Το πρώτο ήταν γιατί ε, δεν μπορούσε το ένστικτο, το οδηγικό του ένστικτο, καθώ η ανάρτηση, η ηλεκτρονική ανάρτηση, μέσα στη μέση τη στροφή, όταν έστρεβε με 280 χιλιόμετρα την ώρα κάποιε στροφέ, άλλαζε το στυλ το, 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 το τρόπο που έστρεφε το, το, το ο τρόπο που το, το αυτοκίνητο ε, χαμήλωνε, ανέβαινε πάνω στην άσφαλτο ένα και αυτό πήγαινε κόντρα στο ένστικτο του πιλότου, ο τρόπο που έστρεφε το τιμόνι και ο πατέρα δεν ένιωθε την, την ε, ψυχολογία να στρίψει μια στροφή με την ταχύτητα που έστρεφε ο Μάρσερ και το άλλο. Δεύτερο, ήταν η μυϊκή δύναμη που είχε ο Νάιτζελ Μάνσερ, που δεν είχε ο Πατρέζε, γιατί απαιτούσε τρομερή μυϊκή δύναμη εκείνα τα αυτοκίνητα των, ηλεκτρονικών mm. αναρτήσεων για να πάρει μια στροφή ε, με τον γκάζι στο τέρμα. Και είπαμε όλοι, εντάξει, μετά από χρόνια Σιγά το πράγμα τώρα. Ο Μάνσερ κέρδισε το αυτοκίνητο, κέρδισε το πρωτάθλημα του 92 με το καλύτερο αυτοκίνητο, μακράν το καλύτερο αυτοκίνητο και έκανε περίπατο. Δεν κάνει περίπατο στη φόρμουλα. Απλά πρέπει να ψάχνει του λόγου που πάντοτε εκείνο ο άνθρωπο, το εξάρτημα, ο πιλότο που κάθεται πίσω από το τιμόνι, η δουλειά που κάνει δεν πρέπει να περνά α, απαρατήρητη. Και το λέμε αυτό πανελειμμένα γιατί έχουμε μια χρονιά που κερδίζει συνεχώ ο Max Verstappen και θα μπορούσαμε να πούμε, ρε παιδιά, τι μονότονη χρονιά έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, κερδίζει συνεχώ τα Grand Prix, αλλά δεν είναι ποτέ έτσι στη φόρμουλα. Στη φόρμουλα 1, η φόρμα είναι στην κόψη του ξεραφιού πάντοτε, κάθε γύρο. Κάτι που έχω παρατηρήσει, εκτό του ότι ο Verstappen είναι χαρισματικό και δίκαιο βεβαίω βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, είναι και το πόσο έχει οριμάσει σε σχέση όχι με πολύ παλιά, με το 21. Και να δώσω αμέσω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα ατύχημα μεταξύ του Σερ Λουί Χάμιλτον και του Max Verstappen στη Μόντζα το 2021. Που κυριολεκτικά καβάλισε με τη Red ναι. Bull Racing του τότε τη μεσέντε του Σερ Λουί Χάμιλτον. Φέτο, ακριβώ το ίδιο σημείο. Τον έφερε ο Κάρλο Σάιντ. Ακριβώ ναι, το ίδιο ναι, σημείο. Ναι. Από την εξωτερική πλευρά, ε, συγγνώμη, ε, Ερχόταν από την εξωτερική για το πρώτο σικέν, και τον έσπροξε εκεί που γίνεται εσωτερική. Νομίζω όλοι θυμηθήκαμε το άτυχημα ναι. του 21 τα βλέπαμε τη φάση, αλλά. Άφησε τον κάτσι. Ναι, ναι. Άφησε. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Είναι η ορίμανση. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Συν του ότι κράτησε στον υπερθετικό βαθμό του χαρισματικού του ταλέντου. Σίγουρα θα μπουν κάποιοι δεν είχε την πίεση που είχε από τον Χάμιλτο στη μάχη του προαθήματο. Έχω, έχω την εντύπωση ότι οριμάζει σταδιακά ο Μαξ Βεστάπεν και αν έχει αύριο μεθαύριο έναν αντίπαλο στα επόμενα χρόνια να τον κοντράρει, θα είναι πιο έτοιμο και δεν θα δούμε εκείνα που βλέπαμε τα σπασμωδικά του 21 ή το πιο πίσω. Ο χαρακτήρα του είναι τέτοιο του Μαξ Βεστάπεν που θεωρώ ότι όταν πιεστεί, κάνει κάποια λάθη. Αυτό είναι, δεν θα αλλάξει. Αυτό το πράγμα. Πάντω το έχει. Παιδιά, απλά δεν θα είναι τόσο. Θερμόεμο, ίσω, ναι, όπω ήταν πριν. Ναι. Αυτό το, θα αλλάξει. Το έψαξα πάνω, Υπάρχουν ρεκόρ πάντω όταν ψάχνει που δεν έχουν σπάσει οι υπερήρωε ε, σένα, Σούμαχερ, Χάμιλτον, Βερστάπεν. Ε, έψαξα πρόσφατα και βρήκα ότι ο άνθρωπο που προηγήθηκε του πιο πολλού μπορεί να κέρδισε τα πιο πολλά συνεχόμενα Grand Prix. Ο Βερστάπεν 10, αλλά ο άνθρωπο που προηγήθηκε περισ... του περισσότερου συνεχόμενου γύρου στη Φόρμουλα 1 είναι ο Αλμπέρτο Ασκάρι από το πολύ μακρινό 1952, πάνε τώρα 71 χρόνια, ο τελευταίος Ιταλός παγκόσμιος προλαθετής Φόρμουλα 1, ο οποίος πήρε τον τίτλο του 1952 με τη Φεράρι του, προηγήθηκε για 305 συνεχόμενους γύρους. Ο Μάξ Βερστάπεν προσπάθησε φέτος από το Μαϊάμι μέχρι θυμάμαι ποια κούρσα και έριξε το εμπόδιο στον 204ο γύρο. Άρα προηγήθηκε για 248 συνεχόμενου γύρου ο Verstappen. Δεν έπιασε το ρεκόρ του Ασκάρι. 305 γύρου παραμένει στον αξέχαστο Ιταλό πιλότο. Αλπέρτο Ασκάρι, που η Μόντζα του έκανε την τιμή και φέρει ναι, η τη, τη στροφή τη ομάδι στροφή ομάδι. πάνω στην οποία σκορώθηκε. Λοιπόν, να περάσουμε έτσι και προ ε, Φεράρι, Μια και ε, ε, αναφέραμε την πίστα τη Μόντζα, το όνομα του Ασκάρι, σίγουρα είδαμε μια. Θα την ονομάσουμε Τιτανομαχία μεταξύ των δύο πιλότων και ποιο του αδική. Και προσωπικά δεν θα ρίξω οποιοδήποτε φταίξιμο στον Βασέρ που κάποιοι ίσω ότι ε, του άφησε να κάνουν μάχη. Γιατί, γιατί θα το πω αυτό, Γιατί έχει μια χρονιά στην οποία η Ferrari δεν παλεύει για το πρωτάθλημα, δεν παλεύει καν για την νίκη. Και για ποια θέση έκαναν μάχη εκείνη, για, γιατί έκαναν μάχη εκείνη οι δύο πιλότοι, για το πιο κρίσιμο σκαλοπάρι του βάθρου στη χρονιά. Το πάτριο έδαφο, στον Ναωρί Ταχύδα, στη Μόντζα. Ο αίμνητο Έντζο Φεράρι έλεγε ότι για μα μια νίκη στη Μόντζα αξίζει περισσότερο από τον παγκόσμιο τίτλο. Και οι δύο πάλεψαν λισαλέα εκεί, Σάιντ και Λεκλέρ και καδεμένα επειδή ήταν φορμαρισμένος όλο το weekend ο Ισπανός ε, τον χάρηκα πολύ που πήρε αυτό στην τελευταία θέση στο βάθρο. η απόψή σας. Ε, Δικαίωση η θέση στο βάθρο του Σάιντ. Ε, σωστά κάνει η Φεράρι να αφήσει τους πιλότους να, να παλέψουν για το τελευταίο σκαλοπάτι του πόδιου. Ε, εννοείται όσων οι πιλότοι σέβονται ο ένας στον άλλο αλλά σέβονται και την ομάδα. Ναι, ναι. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι πιλότοι τρέχουν για του εαυτού του, ναι. αλλά ε, τρέχουν όμω για μία ματάρα. Είναι, ε, είναι σεβασμό και στα δύο μέτωπα: ναι. και για τον Leclerc και για τη Ferrari. Ε, ήταν ωραίο που η Ferrari άφησε του οδηγού να, να τρέξουν μεταξύ του. Είχαν κάποια περίεργα σημεία που παρόλο να γίνουν κάποια λάθη, ε, λόγω τη πίεση που είχαν ναι. μεταξύ του οι οδηγοί. Ε, αυτό δείχνει το πόσο πολύ ο Βασέ άφησε του οδηγού να τρέξουν μόνοι του στην πίστα. Όμως το ότι ε, ζήτησαν από τον Leclerc ή α το πούμε εν μέσω ζήτησε ο Σάινς από τη Φεράρι να αφήσει χώρο ο Leclerc ε, πιστεύω είναι δίκαιο αυτό γιατί ο, ο Σάινς ήταν και ο κρυγόρος τη της Φεράρι από την Παρασκευή. Ναι. Ε, αλλά μπράβο στη Φεράρι για την τρίτη τεταρτη θέση είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν στη Μόντζα mm. Ίσως... Να είναι ίσω και η καλύτερη ο Grand Prix που έχουν να κάνουν για το 23. <Στυρίο> Πάντω, σίγουρα σωστό ο Σάινθ που απέδισε αυτό το πράγμα και τέλο πάντων δεν ήθελε στο τέλο να έχει εκείνη την πίεση από τον Ομό Σταυρότα, αλλά από την άλλη, ένα πυρό που κινείται με 350 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά. Μπροστά από κολλήσει του στη Μόντζα. Δεν μπορεί να διηγήσει ούτε τον Λεκκρέτ που προσπάθησε και ναι, γιατί όχι, ρίσκαρε ακόμη και να σπάσουν όλα τα να γίνουν για μια καρδιά και μπροστά στα μάτια των οπαδών τη αλλά εντάξει, ε, προσπάθησε, ήρθε κοντά να, το να πάρει ρίσκα, αλλά τελικά εντάξει, ε, δεν είχαμε κάποιο παρατράγωδο με τη Φεράρι. Πιλότος ο οποίος δεν έχασε ποτέ από το συνοδηγό του στη Μότσα. Ναι. Ένα ε, το κράτουμε. Δεύτερο. Κάποιες δηλώσεις του Χέλμουντ Μάρκο που έτυχε να δω σήμερα ήταν ότι Red Bull Racing και AMR έχουν προσεγγίσει τον Λεκκλερ για να πάρουν την πολυπόθητη υπογραφή του. Ο Λεκκλερ πιστός στη σκουτερία Ferrari. Μα πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο. Ναι. Ναι. Στο στυλ του, του λατρεμένου Ζωαναλίζη. Λατρεμένο. Πώ είναι δυνατόν ο, αυ... ο άνθρωπο αυτό, με αυτή την αγάπη που έχει στη σκουτερία και την αφοσίωση, να αφήσει το ποδί από τον Κάτσι. Να πω ότι αυτό το κλείδωμα που έγινε στο τέλο, στον τελευταίο γύρο, αν δεν απατώμε, στη μάχη του με τον Καλό Σάιντ, η ευθύνη ήταν του Σάιντ, διότι άλλαξε τη γραμμή του κατά το φρενάρισμα. Mm -hmm. ναι, Γι' αυτόν ναι. είδαμε το κλείδωμα. Για να μην χτυπήσουν τα μονοθέτια. Συμφωνώ με τη Φεράρι που του άφησε να παλέψουν. Στο Συμ... τέλο Σπύρο δεν είχαν λάστιχα ούτε ο ένα ούτε ο άλλο, αλλά επειδή δεν είχαν την πίεση από τη yeah. Mercedes. Η Red Bull είχε προχωρήσει και με του δύο φιλότου μπροστά. Άρα τα έπαιξαν yeah. όλα. Τα έπαιξαν όλα για όλα. Είναι σημαντικό το βάθρο στη Μόντζα. Δυστυχώ δεν μπόρεσε η Φεράρι να παλέψει και για την νίκη. Αυτό βεβαίω ήταν ει γνώση μα από το Σάββατο. Okay. Λόγω και του ρυθμού του μονοθεσίου στι μακρινέ αποστάσει. Στο okay. ρυθμό αγωνέννο συν του πακέτου τη κάθε τη δύναμη που είχε το μονοθέσιο, ήταν. Το ότι κρατήθηκε εντό γύρω στου Ακριβώ ως... είπα, είπαμε ότι ήταν επίδευγμα τελικά, ότι προηγήθηκε mm. γύρω στου 15 παλικαρίσιου γύρω στο πάρκο ο Σάινθ. Αλλά να πούμε εδώ και μια σταριστική ότι ο Κάρολο Σάινθ κατάφερε φέτο να πάρει το πρώτο του βάθρο στη Φόρμουλα και αν δεν, έπαιρνε, αν, δεν, αν δεν έπαιρνε φέρος βάθρο θα ήταν η πρώτη φορά νομίζω μετά το 2014 όταν ο Κίμη Ράικον έβγαλε τη σεζόν πλάι στον Αλόνσο χωρίς ε, βάθρο. Ε, ένας Ράικον ε, ο οποίο κατέχει να πούμε εδώ το ρεκόρ γύρω όλων των εποχών επίσημο pole position τουλάχιστον ε, πήρε το pole position στη Μόντζα το 2018 με πόσα 263 νομίζω Δε... Μεσηωριά ταχύτητα και ο, yeah. ο Σάιθ προχθέ το Πολ ήταν στα 259, άρα 4 χιλιόμετρα πιο αργά τα αυτοκίνητα του 18 από τα σημερινά. Απλά για την ιστορία, ε, ταχύτερο ε, γύρω προγραμματικών για Πολ Position εκείνο του Κίμι Ράικον 263 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, με τη μεσηωρία, νομίζω ότι είσαι σωστό Δημήτρη. Mm ήταν το 18 γύρο που είχε ξεπεράσει το θρηλυκό γύρο του Χουάν Απλό μοντώ, ναι. για στη Μόντζα το 2004. Ναι, ναι. Ναι. Πραγματικά, αν κάποιο δεν έχει πάει στο στο ναό τη ταχύτητα, καλό είναι να το πράξει. Δεν, η τηλεόραση καθυστερεί τα, ναι. την ταχύτητα. Ναι. Πραγματικά είναι ναι. απίστευτο πόση ταχύτητα έχουν να πω. Τολμώ να πω κάτι και μια και μιλάμε για Μόντζα. Ε, είναι η πίστα, κατά την άποψή μου, που την αδικεί πόσο καμιά άλλη τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, βλέπει κάμερε που είναι στημένε απέναντι από μεγάλε ευθείε και έρχεται το φάτσα μπροστά σου και φαίνεται τόσο πολύ αργό που, που δεν μπορεί να εκτιμήσει. Αλλά όταν πα επί τόπου και δει πόσο στενή, στενή είναι ναι. η πίστα, Εξαιρετικά στενή. Περνούν κάνω από εκείνη την γέφυρα πριν από την Ασκάρη που διασταυρώνει την παλιά και κλειμένη πίστα η γέφυρα εκείνη. Και, ε, τώρα, εντάξει. Ακόμα και έτσι. η κούρβα Γκράντε, το πόσο πολύ απότομη κούρβα είναι, ενώ στην τηλεόραση φαίνεται ότι ναι, είναι ναι, μια, ναι, ναι. νομίζω, ο τρόπο που φαίνεται στο σφαγό ότι είναι μια ευθεία. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Την χειρίζονται όντω πλέον ω ευθεία ναι. οι πυροτοί. Αλλά ξέρετε, τώρα στρέφουμε γιατί και λίγο πίσω ρομαντικέ αναμνήσει. Είχα επισκεφθεί τη Μόντζα πρώτη φορά πριν από ακριβώ 30 χρόνια, παιδιά, και θέλω έτσι να, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, να πούμε τι διαφορέ σε σχέση με τότε και σήμερα. Καταρχήν, πριν από 30 χρόνια, το 1993 που είχα πάει, θυμάμαι ότι η κούρβα Γκράντε και οι δύο στροφέ Λέσμο ήταν πολύ πιο κλειστέ σε γωνία και πολύ πιο δύσκολε στροφές. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να τι πάρει με ευκολία με τον γκάζι στο τέρμα. Και εδώ έρχεται η ιστορία από πιο πίσω, αν πάμε. Άλλα 30 χρόνια πίσω, μέσα από τι του 60. Θρελική κουβέντα για από τι αγαπημένε μου του Jim Clark. Μιλούσε ο Jim Clark στον ομόσταυλο του Graham Hill, στη Λότου του 2, πρέπει να ήταν τέλη του 60 δεκαετία τελικά αυτή η ιστορία. Και του λέει ο Graham Hill, διπλό πρωταθλητή, μιλά με τον ομόσταυλο του Jim Clark, επίση διπλό πρωταθλητή, αλλά πέραν, πέραν πιο χαρισματικό, ο Clark, ο Σκοτσέζο, και του λέει: Πε μου, Jimmy, πού φρενάρει για την κούρβα Γκράντε Και τότε βεβαίω να πούμε ότι δεν υπήρχε τότε η πρίμα βαριάντε, το βαριάντε τη ρέτη φίλιο μετά την ευθεία δερμαρισμού, ερχόντουσαν οι πιλότοι ευθεία. με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα, ακόμα και τότε σχεδόν 300, ερχόντουσαν κατευθείαν πάνω, έμπαινα στο στόμα τη Κούρβα Γκράντε. Και λέει ο Γκράιμ Χιλ, απορριμμένο, τώρα ο, 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 εξαίσιο Χιλ, μιλά στον σούπερ χαρισματικό Τζίμι Κλάρ και του λέει: Πε μου, Τζίμι, πού φρενάρει πριν από την Κούρβα Γκράντε. Και γυρίζει με εκείνη την παιδική αθωότητα και την ειλικρίνεια ο Jimmy και λέει στον Γκράιμ Χιλ. Θέλει να πει, Γκρέχαμ, ότι σηκώνει το πόδι σου από τον Γκάζι πριν από την Γκράντε. Και πραγματικά ήταν απορία για τον Τζίμι, γιατί ο ίδιο, πιστεύεται από τους ειδικούς, ο... Ο του ειδικού, ο συμπατριώτη του Τζάκι Στιούαρτ, πιθανότατα να οδηγούσε με τε... Τε... Είχε τέτοιο. ήταν τόσο πρεκισμένο από τη φύση που δεν γνώριζε yeah. ο ίδιο του λόγου για του οποίου ήταν τόσο ταχύ πάνω στην πίστα. Όλα ήταν πραγματικά ένστικτο ο τρόπο που οδηγούσε και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Γκρέχαμ Χιλ Παγκόσμιο πρωτοαθλητή Φόρμουλα 1, σήκωνε το πόδι του πριν από την Grand. Εντάξει, παρασύρθηκα τώρα με ιστορίε, αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πριν από 30 χρόνια. Υπήρχε αυτή η διαφορετική πίστα. Ακούσαμε και το θλιβερό, παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ότι ε, τέλο Ιουλίου είχαμε μια καταιγίδα στην περιοχή τη Μόντζα και χάθηκαν γύρω στι 10.000 δέντρα. Και πολλά από τα δέντρα που έπεσαν, ε, αρκετά μάλλον από αυτά τα δέντρα, ήταν σκέπαζαν εκεί που είναι η υπεροχή Λέσμο, που έλεγα προηγουμένω, και νομίζω η άλλη υπεροχή είναι εκεί που είναι α, η βαριάντε τελαρόζα, το δεύτερο ο Χιχέιν. Άρα, και όσοι πήγαμε στη Μόντζα παλιά, ξέρουμε ότι τα δέντρα αυτά αγκάλιαζαν από πάνω την πίστα σαν μια φυσική κάλυψη, κάλυψη τέντα τέλο πάντων, και δημιούργησε εκείνο το αίσθημα τη ανατριχίλα μέσα στο δάσο. Και θα ήθελα έτσι τώρα έτσι να πάμε λίγο πίσω. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό απόσπασμα με τον. Ε, αν μπορεί ο συνάδελφο Κωνσταντίνο Χαραλάμπου να βάλει. Θα, θα τον παρακαλέσω να βάλει ένα απόσπασμα του μικρό το οποίο ε, μιλά. Α, κάτι που μου λείπει πάρα πολύ από τη Μόντζα είναι ε, ο παλιό σχολιαστή τη πίστα, ο ο φοβερό ο Λουίτζι Βινιάντο, τον οποίο ακούγαμε από τα μεγάφωνα και σίγουρα την τρίχα μα γιατί περιέγραφε του γύρου των πιλότων καθώ μαχόντουσαν για το pole position. Και σήμερα αυτό ο άνθρωπο έχει αντικατασταθεί από ποιου παιδιά, από DJs που παίζουν μουσική, αν είναι δυνατόν. <laughs> και θέλω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, είναι πριν από ακριβώ 20 χρόνια, το 2003, όταν περιγράφει ένα γύρο που παίρνει το pole position ο θρελικό Μάικολ Σούμαγερ από το πάρκο Ρι <laughs> και αν μπορούμε να το δούμε και να ακούσουμε, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ. Abbiamo la velocità della prima variante, non abbiamo ancora dati, siamo all'uscita della prima variante, ci portiamo in questo momento sulla curva veloce, attenzione, il cronometro gira veloce, Michele Schumacher si propone all'uscita della curva e si porta in questo momento in prossimità dalla staccata il primo giorno di corto di insuro, verso la prima delle due curve di Michele

Απίστευτο Απίστευτο. Αυτό ο άνθρωπο, ο Τελάλη τη Αρένα τη Μόντζα, λέει ότι ε, στι σημερινέ εποχέ δεν μπορώ να μιλήσω με του πιλότου. Είναι όλοι πρημαντώνε, Έχασε αυτή την επαφή που είχε ο άνθρωπο με του πιλότου, που ήταν προ Θεού, ήταν ένα φοβερό δημοσιογράφο, ο οποίο με λυπεί που ακούμε αυτά τα σχόλια, ότι αυτοί οι άνθρωποι που κατέβαιναν εκεί και λέω είναι ο Τελάλη τη Αρένα, αυτό που εκστασίαζε τα πλήθη για να. Για να θεοποιήσουν αυτού του ήρωε του στη Φόρμουλα. Και πλέον δεν δε, δε, δε μπορούσε να του πλησιάσει αυτό ο ίδιο ο άνθρωπο, Πόσο μάλλον ένα κοινό θνητό. Και αυτό που ακούσαμε τώρα και ξαναθυμείται αυτό από του κινητήρε των τριών λίτρων, όταν πήγα, εγώ ήταν τριάμιση λίτρα, πολύ πιο έντονοι εκοφαντικοί κινητήρε των 93, Αυτό το βίντεο ήταν από το 2003. Το άλλο που ακούσαμε αυτό από τον ήχο, παιδιά, κάτι που λείπει από τη Μόντζαβη, οι κόρνε. Δεν πουλάνε ναι. πλέον κόρνε. Δηλαδή είναι πλέον έχει φύγει από τη μόδα. Πα και είσαι με το application και βγάζει selfies και βλέπει αυτά τα βουβά τέρατα τα οποία περνούν από μπροστά σου και ε, δεν ξέρω τι είναι. Έχουν αλλάξει πολλοί εποχέ. Αλλά αυτό ο άνθρωπο αντικαταστήθηκε από DJ. Γιατί πρέπει να ακούω ένα κομμάτι μουσικό την ώρα που υπάρχει αυτή. Εντάξει, η μελωδία ναι. δεν υπάρχει πλέον. Αλλά... Ο τελάλη τη αρένα είναι σημαντικό. Δεν ξέρω, οι απόψει σα, οι εμπειρίε σα από τη Μόντζα προσωπικά, παιδιά, από άλλε εποχέ. Ήταν μέχρι και το, το 2005. Οπωσδήποτε. Και αρκετά νε, νε, αρκετά αργότερα ο Βινιάντο ήταν σχολιαστή από τα μεγαφώνα τη πίστα. Ε, για άποψη μου ότι η δεκαετία του 1990 ε, μέχρι και οι αρχέ του 2000, η Φόρμουλα 1 είναι εντελώ διαφορετική εμπειρία ενό σε σχέση με το τι ε, βλέπουμε στις σημερινέ εποχέ, ε, εντάξει, φυσικά, V10 κινητήρε. Ε, όσοι έχουν ακούσει ή βασικά έχουν, έχουν πάει σε αγώνα με V10 κινητήρε, είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούν τον, ε, τον ήχο των V6. Ήταν Δεν λίγο, τρώγεται λίγο, με τίποτα. Ήταν λίγο δύσκολο να αποδεχτούμε του V8, αλλά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε του V6. Γι' αυτό είναι πολύ παράξενο όταν μιλά με κόσμο που σου λέει ότι ο εκοφαντικό ήχο στο V6 ε, που το θεωρώ εγώ λίγο. Μένουν ε, στο εμείς. Ναι, ε, ε. Ε, γιατί δεν συγκρίνεται καθόλου μα καθόλου με του V10. Είναι αν βάλει ένα V6 και ένα V10 κινητήρα, είναι λε και έχει δύο διαφορετικέ κατηγορίε αγώνα. Είναι λε και μειώνει την ένταση του ήχου από το ναι. 10 στο 2 και βάζει και κάποιο παράσιτο, παιδιά. Δηλαδή που το αλλοιώνει την ποιότητα. Δηλαδή είναι, είναι ασύγκριτο. Ναι, το βίντεο μου, μου θύμισε πολύ την εμπειρία μένα το 2005 που ήταν ήδη κινητήρε. Ε, είναι εντελώ διαφορετική εμπειρία. Οι παλιέ εποχέ. Ε, επειδή όπω είχα πει ότι η, η αδρεναλίνη για το θέατη είναι το, η, η, η μυρωδιά του ελαστικού εννοείται ο ήχο αλλά είναι εννοείται, η ταχύτητα, αλλά είναι ο ήχο. Ναι. Άρα με το να βγάζεις τον ήχο από, τη Φόρμουλα 1 είναι σαν να έχεις βάλει το μισό, το 50% του excitement που έχει ένας αγώνας. Και το άλλο που ένιωσα τότε πριν από 30 χρόνια, το 1993 όταν πήγα πρώτη φορά στη Μόντζα είναι ότι όταν καθόλου από τις κερκίδες είδα τον θρελικό Άιρτον Σένα με τη Μακλάρεν Φόρτ ε, τότε, τον Αλέμ Πρόσ με τη Γουλιάμ Ζερνό, no, τον Ρικάρτο Πατρέζε με την Πένετον Φόρτ που ξεκίνησε καριέρα από το 1977, τον Μάικλ Σούμαχερ, ο Μόσταυρο του στην Πένετον και όλου αυτού του ήρωε μου, του θρύλου τη Φόρμουλα 1, έκανα το εξή ερώτημα στον εαυτό μου, γιατί κατεβαίνουν στην πίστα εκείνη την εποχή μόλι 150-180.000 θεατέ. Το, το τρίμερο. Το ναι, τρίμερο, ναι, μιλώ για το τρίμερο, 180 μόνο με το ζόρι 200.000 θεατέ, mm -hmm. και λέω ότι. Όλη η Ιταλία πρέπει να μένει στην πίστα. Ήταν υπερθέαμα η Φόρμουλα. με υπερπιλότου, υπερήρωε. Και ερχόμαστε σήμερα, πέρσι στη Μόντζα, 367.000 το τρίμερο και φέρω 300 κάτι, πάνω από 300 πάλι, λίγο λιγότερο φέρο. Και λέω, καλά, η Φόρμουλα περνά από την πιο. Τολμώ να πω, την πιο αδιάφορη όσον αφορά ομοθέαμα στην πίστα, όσον αφορά τα ίδια τα μονοθέσια ω τεχνολογία, αν εξαιρέσουμε τα δύο τελευταία χρόνια που έχουμε και ground effect, που κάτι πάει να γίνει, οι προηγούμενε χρονιέ τη Μονοπόλαιο τη Mercedes που ήταν οι κινητήρε εντελώ αδιάφοροι, βουβοί τέλο πάντων και δεν είχαμε οτιδήποτε σπούδου με τα αεροδυναμικά, λόγω του drive to survive, η Fórmula 1 περνά αυτή τη χρυσή εποχή και κατεβαίνουν τόσε χιλιάδε κόσμο στην πίστα για να δουν κάτι το οποίο δυστυχώ ε, ε, είναι πολύ πιο κατεμένα, υποδέστερο από ό,τι βλέπαμε πριν, πριν 10, πριν 20, πριν 30, πριν τόσα χρόνια. Αυτό δεν το βλέπω να μακροημερεύει. Για πάρα πολλού λόγου. Ε, επειδή του έζησε πέσει στη Μόντζα Δημήτρη εσύ ο ίδιο. Ναι. Και που σχολιάσε ότι τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 3 έχουν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ψηλή συχνότητα ήχο. Ένταση, συγγνώμη. Και ατμοσφαιρικού κινητήρε. Ατμοσφαιρικού κινητήρε. Ένα ο οποίο είναι σημερινό θεατή, ο οποίο κατευθύνεται στη Μόντζα για να βγάλει μια selfie στο φράχτη. Δεν θα πάει και δεύτερη χρονιά και τρίτη και τεταρτή. Καπου ναι. ξεφουσκώνει όλο αυτό. Διότι ναι, υπάρχει οπωσδήποτε. Μια μια ταλαιπωρία. Και θα ξεφουσκώσει εντελώ γιατί είναι κάτι που ο περισσότερο από του ο... φρέσκου οπαδού οι οποίοι. Ναι. Για να μην παρεξηγόμαστε, όχι φρέσκου οπαδού τελεία, φρέσκου οπαδού οι οποίοι επηρεάστηκαν από το drive to survive για ναι. να παρακολουθήσουν Φόρμουλα 1. Σίγουρα αυτοί όλοι θα γυρίσουν την πλάτη πολύ σύντομα στη Φόρμουλα 1. Πολύ σύντομα. Ε, ναι, ναι, ναι. Επίσης... Και χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά που πραγματικά αγαπούν τη Φόρμουλα για όλου του σωστού ναι, λόγου. Είναι, είναι πολύ ευχάριστο. Που βεβαίω αυτή είναι. Τότε και, και, και πολλοί από του φίλου που μα ακούν και μα δίνουν τόση πολύ χαρά που μα ακούν και μοιράζονται και τα σχόλια του μαζί μα. Που ε, όλου του αγαπούμε και του στέλνουμε του χαιρετισμού μα. Και χαρά και τιμή μα κάνουν και του χαιρετούμε και του ευχαριστούμε από καρδιά. Για του κινητήρε που μιλήσαμε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα. Κυρίω του V10. Ήμουν τυχερό, μπορούσα να ακούσω και του V10 και του V8. Δυστυχώ δεν προλαβα του V12. Ε, δεν ευθύνονται μόνο η διάταξη ή η ποσότητα των κυλίντρων που τώρα έχουμε V6. Σωστώς. Γιατί και το 1988 η MP4-4 <χι> του 6. Ayrton Senna ήταν V6 τέρπο, επίση το τέρπο τρώει τον ήχο, κυρίω. Ναι, ναι. Αλλά ποια ήταν η ένταση του ήχου τότε και ποια ήταν η ποιότητα του ήχου τότε και πώ είναι σήμερα. Ε, διότι τότε δεν είχαμε κανονισμού που να αστυνομεύουν καυσίμου. τον περιορισμό καυσίμου, όλη αυτή την και σήμερα, τα σήμερα οι μηχανολόγοι την ονομάζουν σπαταλημένη ενέργεια. Ναι, ναι. Ε, είχα μια εντό εισαγωγικών κόντρα με τον Ούλριχ Μπαρέτσκι, τον κατασκευαστή κινητρών τη Audi, ο οποίο είπε αυτό το πράγμα, ότι η, η, ο ήχο είναι σπαταλημένη ενέργεια. Και είπα εγώ ότι. Ε, μιλάω για το 24ωρο του Λεμάν που έτρεχε η Audi με εκείνα τα μπουβά τέρατα που περνούσαν αθόρυβα, που ναι. μπορούσαν μα εξαιρετική τεχνολογία, μονοπόλησαν το Λεμάν για πολλά χρόνια. Και λέω εγώ ότι αν είχαμε στο Λεμάν αγωνίζονται περίπου. 55-60 αυτοκίνητα, αν είχαμε 55-60 αυτοκίνητα όλα βουβά, τότε ακόμα και τα πουλάκια που <σχει> τη τη, τη στο δάσο θα μετακόμιζα στο απέναντι δάσο από την αφόρητη πλήξη. Διότι δηλαδή ο ήχο είναι σημαντικό. <σχει> ε, να πω ότι ο πιλότο τη Audi, ο Άλαν Μακνή, φοβερό πιλότο, εξαιρετικό από, από του πιλότου που. Κρίμα που δεν έκανε πιο μεγάλη καριέρα Φόρμουλα να ήρθε ένα βεγγάρι <σχει> <σχει> με την Toyota. Αν θέλετε, δεν ήταν σωστή η εταιρεία. 2002 ανέπαντο. Ναι, 2002 με την Toyota ο, ο Σκοτσέζο και λέει: Είμαστε στο Σίλβερστον με το γιο μου πάνω στην κερκίδα και λέει: Μου αρέσει που η Φόρμουλα η να ε, είναι πιο αθόρυβη κινητήρα, γιατί μπορώ να μοιρώσω στο γιο μου. Και λέω Ρε, μακρύσου μου, άμα θέλει να δει την κούρσα με το γιο σου, τη βλέπει και από σπίτι. Όταν πα στην κερκίδα πρέπει να ακού τον Ήχολα ή έπρεπε να πουλήσει την προπαγάνδα του γιατί οδηγούσε για την Audi. Που... Ναι. Γι' αυτό λέμε οι εταιρείε αυτοκινήτων και τώρα η Audi έρχεται Φόρμουλα 1 το, το 26 και βεβαίω αν τη πει ότι. Σου βρήκαμε μία λύση. Η Φόρμουλα 1 θα έχει ατμοσφαιρικού κινητέ που να έχουν ήχο και μάλιστα με βιοκαύσιμα για να μην μολύνουν και την ατμόσφαιρα. Ε, δεν θα δεχτεί. Γιατί θέλει να πουλήσει ηλεκτρικά αυτοκινητά. Άρα ε, η Φόρμουλα 1, ό,τι την προστάζουν αυτοί που ελέγχουν το, το άθλημα και οι αυτομήχανοι που θέλουν να μπουν να βάλουν χρήμα μέσα. Ε, να δώσουμε ένα παράδειγμα για την ένταση του ήχου. Το 2004, Δημήτρη μου, τη μετάδοση του πρώτου αγώνα του Μπαχρή την έκανε εσύ στην Κύπρο. Να είμαστε εν επιτόπου mm -hmm. με τον συνάδελφο Μάριο Μιχαήλ. Στο... Μα είχαν στείλει στην πίστα mm. την... σε εκείνη την κούρσα. Πε μα για τον ήχο που έπρεπε να μιλήσει με την Κύπρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Α, Τι έκανε. Για να μπορέσει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Α, κατά τη το ναι, ναι. διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια αγώνα. Για να μιλήσει, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι εκείνο το περιστατικό που λε ήταν ε, σε κάποια φάση από την συλλογή του παλιού τσάρου τη φόρμουλα Μπέρνι Έκλεστον. Διεξήχθη μια μίνι κούρσα με αυτοκίνητα δεκαετία του 70, κυρίω με κινητήρε. Cosworth V8 mm -hmm. των uh, τριών λίτρων και παρόλο που δεν ήταν το ίδιο πώς να το πω τώρα το ίδιο μελωδικός με τον κινητήρα των μονοθεσίων του 2004 που ήμασταν εκεί στο Bahrain εντούτοις ε, θυμάμαι πρέπει να συνομιλήσουμε το κανάλι για να ε, ρυθμίσουμε κάτι πάνω στην κονσόλα με τον ήχο για πριν βγούμε στον αέρα για να περιγράψουμε το Grand Prix του Bahrain το 2004 και ε, περνούσαν εκείνε οι βολίδε τη δεκαετία του 70 μου μπροστά και έκαναν εκείνο τον έναν, έναν ήχο που. Βραχνό, βραχνό. Βραχνό θόρυβο περνούσε και τρυπούσε τα τύμπαρα σου και σε τσιμπούσε στην καρδιά τέλο πάντων. Και αναγκάστηκα να μπω, παιδιά, μέσα στι τουαλέτε, να κλείσω την πόρτα και κρατούσα το τηλέφωνο με ένα χέρι και από το άλλο έκλεινα τα αυτιά μου και με τα βία να μην ρίξω το, 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 το κινητό μέσα στη λεκάνη τη τουαλέτα για να μιλήσω με το, με το κανάλι για να μπορέσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με την κουρσόρα και να περιγράψουμε την κούρσα. Αυτή ήταν. Ναι, η ένταση από κινητήρε δεκαετίε δηλαδή του 70 και 60, μα πα πίσω όταν περίπου ήταν περίπου mm -hmm. η ίδια κινητήρα. Και 50 δηλαδή, 50, 60, 70 περίπου η, η ίδια ποιότητα και δύναμη mm -hmm. ήχου. Το 2004 που ήμασταν επί τόπου, που πήγαμε πάνω σε διάφορε στροφέ, όπω η, η τελευταία για να δούμε του κινητήρε. Βεβαίω ήταν εξαιρετικό ο ήχο των, των V10 mm -hmm. κινητήρων. Είναι κάτι που, που, που σίγουρα είμαστε συνεχώ με τον Μάρο. Αν ένα μπορεί να κατεβάσουμε το χαμόγελο από τα που ανέβαινε μέχρι τα αυτιά μα. Εκείνο τον ήχο των κινητήρων από το 1993 μέχρι το τέλο πάντων 2005, 2005. δεν μπορούσε να τον συνηθίσει. Ναι. Ε, ε, ήθελες να πα σε ακόμα yeah. έναν γραμμπι, σε ακόμα έναν γραμμπι, σε ακόμα έναν γραμμπι, να πα σε πιο πολλά γραμμπι, γιατί είναι κάτι που μένει για πάντα μέσα σου, αλλά είναι κάτι που σου λείπει γιατί δεν μπορεί να τον αναπαράγει απλά στον εγκέφαλο σου. Πρέπει να βρει τρόπο να πα. Μα τραγούσε το φράχτη τη Μόντζα όπω το τραγούδι των Σιρήνων τραγούσε τον, τον Οδυσσέα και του συντρόφου του. Έτσι, τα, είμασταν, μπορεί να περπαρούσαμε για 20 συνεχόμενα χιλιόμετρα και να μπαίναμε στο πάρκο και να ακούσε εκείνον τον ήχο από τα 7 χιλιόμετρα mm -hmm. μακριά και τα πόδια σου, όσο κουρασμένο για να είναι το σώμα, Απλά για να... δεν συνεργαζούνταν <laughs> τα πόδια σου με τον εγκέφαλο που σου έλεγε κάτσε λίγο. Και τα πόδια σου έτρεχαν από mm -hmm. μόνα του για να πα να ανέβει πάνω στην κερκίδα να δει εκείνε τι υπερβολίδε, εκείνου του υπερπιλότους που, εντάξει Πραγματικά πρέπει να το ζήσει κάποιο για να καταλάβει Μακάρι να, να στραβούν μα, μα, λίγο Μακάρι αυτό που λέω συχνά αυτό που λέω συχνά και σε σας και σε πολλούς φίλους είναι ότι όταν έρθει μια μέρα, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια όταν όλοι το λέω και λίγο έτσι τώρα. <laughs> θα κινόμαστε με νέα τεχνολογία, είτε είναι full ηλεκτρικά, είτε είναι είναι υδρογόνου και θα πιάσει μια σταθερή αυτοβιομηχανία και δεν θα έχει πλέον κάτι διαφορετικό να μα πουλήσει, τότε μπορούν να πούν όλοι ότι αφήστε τη Φόρμουλα 1 ω άθλημα, δώστε τη πίσω ατμοσφαιρικού κινητήρε και α δώσουμε στον κόσμο αυτό που ποθεί η ψυχή του και να την απολαμβάνει mm. με όλε τι αισθήσει. Και όχι να κρύβεσαι πίσω από προπαγάνδε ότι α, είναι ωραίο ποιοτικό ο, ο ήχο, ο turbo hybrid. Ε, δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Πώ να το κάνουμε. Να είσαι στην παραμπολικά, να κάθεσαι στην παρα, παραμπολικά, για παράδειγμα, και να ακούσει το μονοθέσιο πριν να προσεγγίσει την ασκάρη. Μπορεί είναι να γίνει πλέον. σήμερα αυτό το πράγμα. Και ξέρει κάτι, έλεγε προηγουμένω, ακριβώ δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ε, αν είναι δυνατόν, αυτά που ονομάζαμε εντό εγωγικών ποδήλατα την εποχή που πηγαίναμε στη Μόντσα το 1993, για παράδειγμα, που πάντοτε υπήρχαν τα, το Porsche Super Cup, ναι. ε, του ονομάζαμε ποδήλατα μα οι χώρε γιατί ήταν αυτοκίνητα που ήταν σχεδόν βουβά. Και yeah. αρκετά πολύ πιο αργά από τη Φόρμουλα 1 και γυρίζαμε από την άλλη. Κανεί δεν έβλεπε την κούρσα, έβλεπε εκείνου του χιλιάδε θεατέ να φεύγουν από την κερκίδα για να πάνε να αγοράσουν από τι καντίνε, να φάνε να αγοράσουν τα merchandise τέλο πάντων. Και σήμερα, αν είναι δυνατόν, τα Porsche ακούγονται πιο δυνατά από τη Φόρμουλα 1. Yeah. Αν yeah. είναι δυνατόν, πώ άλλαξε η κατάσταση. Να πιστώσουμε εδώ την Porsche όμω, διότι η ίδια το DNA τη επενδύει στον. Καλό ήχο. Όμω, οι κανονισμοί τη Φόρμουλα να δεν τη επιτρέπουν να κάνει το ίδιο για του λόγου που προείπαμε. Διότι ο ήχο είναι σπαταλημένη ενέργεια. Σπαταλημένη ενέργεια δεν είναι. Ε Βάσει των ε, κανονισμών ε, 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 που υπάρχουν. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Απλά θέλουμε να πούμε και εμεί, σαν ομάδα, σαν podcast από εδώ, ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την πρακτική. Είμαστε υπέρ των ατμοσφαιρικών κινητήρων υπέρ mm. τον, του ήχου και υπέρ ενό ωραίου πρόαθληματο. Ε, Αυτή είμαστε. Κά, κάτι άλλο στα γρήγορα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα και δεν μας είμαστε ο χρόνο, αλλά mm -hmm. α το πούμε τώρα, είναι ότι διανύουμε μια περίοδο. Υπάρχει κάτι το. πώ να το πω τώρα, παιδιά. οξύμορο να το πω, κάτι το οποίο παρανοϊκό, ότι διανύουμε μια περίοδο που η Φόρμουλα 1, λόγω τη ζήτηση που υπάρχει κυρίω από το drive to survive. Μα έχουν βάλει 22, θα ήταν 23 αγώνε φέτο, του χρόνου 24 αγώνε φόρμουλα. 1, γιατί υπάρχει ζήτηση, θέλει η Αμερική, μεγάλη η αγορά. Τρει αγώνε, ωραία, πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά νιώθω ότι από την άλλη είμαστε παγιδευμένοι με ένα σετ κανονισμών που δεν επιτρέπει στι ομάδε να εξελίξουν τα μονοθέσια του για μια τόσο μεγάλη σεζόν. Ειδικά όταν έχει ένα μονοπόλιο όπω η Red Bull. Τώρα τι γίνεται, Οι Ferrari και οι Mercedes δεν έχουν λόγο και δεν έχουν τρόπο να εξελίξουν όπω θέλουν τα μονοθέσια του για να δούμε ανταγωνισμό. Και εντό εισαγωγικών μένουμε εγκλωβισμένοι τώρα με πώ, ακόμα σχεδόν 10 αγώνε. Όχι απλά αυτό. Ο Ρίκο Καρντίλα είχε δηλώσει πρόσφατα τι τελευταίε μέρε. Ο τεχνικό ο... διευθυντή τη Ferrari. τεχνικό διευθυντή τη ότι η SF23 έχει εξελιχθεί λιγότερο από του προκατόχου τη. Και μεγαλύτερο πρωτάθλημα και λιγότερη εξέλιξη. σω επειδή ήταν και λίγο μάτιο λόγω του ότι δεν ήταν ανταγωνιστική, αλλά επειδή υπάρχει και το budget Cup, δυστυχώ είναι ένα μεγάλο περιορισμό για τι ομάδε. Όταν έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε το budget cap και να μην μπορούν οι ομάδε να εξελίξουν, κάπου χάνεται και το ενδιαφέρον. Άρα έκαναν 10-12 αγώνε οι ομάδε mm. ε, τη Mercedes και τη Ferrari φέτο Μάρε και από εκεί, στο εξής, από εκεί και πέρα είδαν ότι είναι άφταστη η Red Bull και τι κάνουν, mm. εξελίσσουν μονοθέσει για το 24. Κάνουν δηλαδή μέσα στη μέση τη σεζόν mm. testing. Ναι, ναι, ναι. ναι ε, 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 εγώ το πρόβλημα που βλέπω με 24-25, κανεί δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Φορμουλά 1. Δηλαδή δεν θα είναι παράξενο για μένα αν πούν 26-27 αγώνε, αν το πρόθυμα αρχίζει από τον Γενάρη, τελειώνει τον Δεκέμβριο. Το, το πρόβλημα ε, είναι ότι αν μια ομάδα κάνει ένα μεγάλο άλμα, όπω έχουμε δει τώρα με τη Red Bull. Δηλαδή, να πάρουμε για παράδειγμα τη Red Bull. Αν η Red Bull ήταν ε, τυχερή. Του έχει βγει το μονοθέσιο, έχουν κάνει ένα τεράστιο άλμα για την πρώτη μισή σεζόν. Από τώρα μέχρι το τέλο τη σεζόν, αν η Red Bull δεν κάνει άλματα και αρχίζουν πλέον ομάδε να φτάνουν τη Red Bull, πλέον το πρώτο μισό τη σεζόν που είναι 12, 13, 14 αγώνε, που ήταν όλοι οι αγώνε εποχέ 2000, τόση μεγάλη διαφορά βαθμών πλέον κάνει το άλμα, που πλέον δεν μπορεί να χάσει πλέον ένα πρόθυμο. Αυτό είναι το πρόβλημα mm. με το να έχει μια μεγάλη σεζόν. Γιατί όπω ξέρουμε, η Φόρμουλα 1 πάντα Υπάρχει μια ομάδα, αρχίζει το, η σεζόν, κάνει με, πιο μεγάλα άλματα από τι άλλε ομάδε. Αλλά αν έχει 10-12 αγώνε για το πρώτο μισό τη σεζόν, ναι. πλέον μόνο από τη μισή σεζόν ή πλέον η Red Bull, μπορεί να πούμε ότι μιλάμε ότι η Red Bull έχει πάρει πρόθυμα. Ακόμη είμαστε στο ναι, μισό ναι. τη σεζόν. Αν είχαμε 12 αγώνε, 13 αγώνε, πλέον είναι λιγότερη διαφορά βαθμό μεταξύ ομάδων. Και περισσότερο κίνητρο να παλέψει για την. Περισσότερο κίνητρο την νίκη. να παλέψει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ε, ακόμη κρατά έναν κύρο για το τι είναι η Φόρμουλα 1. Δηλαδή γνωρίζει ότι είναι 10-12 αγώνε μόνο Φόρμουλα 1. Κάθε Κυριακή που θα υπάρξει ένα αγώνα είναι μια γιορτή για το άθλημα. Για μένα πάντα ο μαγικό αριθμό ήταν 16. Ακριβώ. Οτιδήποτε παραπάνω ναι. από 16 γράμμα είναι υπερβολή για μένα. Είναι, είναι η ίδια θεωρία γιατί ό, όταν ήμουν στη Μακλάρεν άρχισαν. Ε, κάναμε κάποια induction σε διάφορα departments για να καταλάβουμε περισσότερο την κουλτούρα τη Μακλάρε. Είχαμε ένα induction με το κομμάτι του marketing. Ένα παράδειγμα που μα είχε δώσει ήταν γιατί, αν πα, για παράδειγμα, σε, σε ένα σπίτι σε κάποιου φίλου και δει έναν στυλό Ferrari, θα σου φάνη παράξενο. Η απάντηση ήταν όχι. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ferrari ε, λόγω του merchandise. Ε, κάνει πωλήσει από t-shirts, από ε, τα πάντα. Ειδικά να βρει ένα στυλό Ferrari, πλέον είναι λογικό που μπορεί να το βρει. Μα είχε πει, αν δει ένα στυλό McLaren, δεν θα είναι λίγο περίεργο. Η απάντηση ήταν ναι, γιατί δεν υπάρχουν ε, στυλό τη McLaren. Αυτό που θέλω να καταλήξει είναι ότι όσο περισσότερα μπλουζάκια δίνει στο, στο, κοινό που μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει, τότε αρχίζει να φθείρει την Έγκλη, το, το Prestige, το όνομα της εταιρεία. Γι' αυτό λέει η McLaren δεν θέλει να έχει τις πωλήσει που έχει η Ferrari, που η Ferrari φημολογείται ότι έχει περισσότερε πωλήσει από τα μπλουζάκια παρά από τα μονοθέσια, ή από τα αυτογίνητα. Ναι. Εβγάζει γύρω στο δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω, ξέρω αν ισχύει ακόμα ότι ένα φεγγάρι, μάλλον μια πολύ μεγάλη περίοδο, συγγνώμη, μια πολύ μεγάλη περίοδο, πουλούσε περισσότερα merchandise από ό,τι πουλούσαν οι υπόλοιπε 9-12 ναι, ομάδες ομάδε μαζί. Που μάλλον ακόμη μέχρι τώρα ε, παραμένει το, το, ίδιο. Άρα η θεωρία τη McLaren είναι ότι δεν πουλάμε έστειλο ούτε μπλουζάκια γιατί δεν θέλουμε να αυθύρουμε το, ε, ναι. το όνομα της τη εταιρεία. Το, όνομα τη McLaren. Αυτό γίνεται στου αγώνε Grand Prix. Όσο περισσότερου αγώνε δίνει ε, στον κόσμο, τότε θα υπάρξει κάποια στιγμή που κάποιο φαν θα ανοίξει την τηλεόραση θα πει Α, πάλι αγώνα Φόρμουλα 1 και θα δει τον αγώνα. Σπύρο, έχω μια ιδέα. 24 αγώνε του χρόνου, έτσι. Γιατί δεν κάνουν δύο πρωταθλήματα. 12, reset, άλλοι κανονισμοί. Γιατί όχι, άλλοι 12. <laughs> <laughs> ε, πράγματι, ο Μάριο περιγράψε τέλεια την κατάσταση. Δυστυχώ, τίνει να ξεφτύσει από την εποχή του Μπέρνι εκλεστών που Σωστά το χαρακτήρισε Δημήτρη τσάρο. Αυτόν είχα στο νου yeah. τώρα που λέγει yeah. αυτή την ιστορία και με τα Merchandise και με την αυτή. Αυτό προσπαθούσε. Και συγγνώμη που διάκοψα. Αυτό προσπαθούσε να κρατήσει τη φόρμουλα ενό κάτι το πολύ. Ε, απρόσιτο και αποθυτό. Όχι απρόσιτο. Κάτι το οποίο ήταν. ήταν να κρατήσει ε, το κύρο. Μαγικό και κύρο. Ναι, yeah. είχε, είχε, είχε μια, ήταν, ήταν μια μαγική χρυσή σφαίρα που δεν μπορούσε yeah. να την. Να την πάρει εύκολα στα χέρια σου και έπρεπε να πα εκεί να δυσκολευτεί, να, να, να στριμωχτεί για να δει αυτό το. Και εντάξει, ίσω να πούν κάποιοι ήταν το άλλο άκρο, αλλά κάτι ήξερε στο μυαλό του. Κάτι, κάτι ήξερε, ήταν, του. Πολύ μπροστά, ο. ήταν πολύ μπροστά. Περνιέκλεστο. Ε, εγώ είμαι πεπισμένο ότι όλο αυτό θα ξεφουσκώσει και θα επιστρέψει ναι. στι ρίζε τη η Φόρμουλα 1. Ναι. Επιβάλλεται να επιστρέψει στι ρίζε τη. Και όταν λέω ρίζε τη, δεν εννοώ μόνο του ατμοσφαιρικού κινητήρε. Σαφώ ενώ και γενικά όλο το πακέτο πώ είχε. Είναι και πολλοί κανονισμοί ναι. πλέον. Μιλάμε ναι. για, τώρα για τον αριθμό αγώνων, μιλάμε για, για τέλο πάντων και πολλοί άλλοι κανονισμοί που διερωτόμαστε. Για παράδειγμα, εντάξει, θα είναι καλό να έχουμε και πόλεμο ελαστικό, να πιστέψει ένα δεύτερο προμηθευτή. Όχι γιατί. Να φύγει τον DRS. Να φύγει τον DRS οπωσδήποτε, αλλά ε, 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 είναι σημαντικό να έχει δεύτερο προμηθευτή ελαστικό. Γιατί όταν μένει με έναν προμηθευτή, τον ελέγχει η EFI. Ναι. Μου Βέβαια. λέγατε πρόσφατα ότι πιθανό θα φέρω να είμαστε παγιδευμένοι δεν θυμάμαι ποιο από του δύο μου το είπε, σε μια χρονιά όπου τα ελαστικά βροχή. Δεν, δεν αποδίδουν όπως α, τα σχεδίασαν να αποδίδουν. Εξού και ο λόγος που πιθανότατα στο ΣΠΑ να να σπαταλήσαμε όλο εκείνο τον χρόνο πίσω από το safety car γιατί τα ελαστικά βροχή δεν ήταν κατάλληλα να ξεκινήσουν την κούρσα. Mm -hmm. Στέγνωσαν την πίστα απλά για να βάλουν intermediates για να ξεκινήσει η κούρσα με τα intermediates. Και όταν υπάρχει πόλεμο ελαστικό, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όταν έχει μόνο ένα προμηδευτή όμω, κάπου τα πράγματα είναι, 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 είναι καλουπομένα. Ναι. Όταν δεν υπάρχει ο ανταγωνισμό, τα σου δεν τα. Όταν ναι. δεν υπάρχει ναι. ανταγωνισμό, υπάρχουν μόνο πώς το λέει, directives. Ναι, ναι μόνο ε, directives. Ε, επειδή να, να αναφέρουμε ότι ε, η Πιρέλη. Μπορεί να κάνει ελαστικά για επίπεδο Φόρμουλα 1, yeah. αλλά η Πιρέλη ακολουθά του κανονισμού τη FIA. Yeah. Άρα, με το να έχουμε έναν προμηθευτή, yeah. αφού έχει πει ότι ε, ό,τι βλέπουμε στο, στο Racing, το πρόβλημα που έχουμε με τα, με τα wet, τα ελαστικά, yeah. ε, το πρόβλημα που είχαμε για και αρκετό καιρό στα προηγούμενα χρόνια με τα soft, ότι φθύνονταν πολύ πιο εύκολα, δεν είναι επειδή η Πιρέλη δεν μπορεί να κάνει ελαστικά. Αναγκαστικά είναι βάσει του συμβολέου να ακολουθούν. Ε, κάποια το πούμε directions που δίνει η FAE για το πώ πρέπει να είναι τα λαστιγά για το πρωτάθλημα το οποίο παρέχει. Ξέρεις, είπες τώρα Πιρέλη και η Πιρέλη σπονσάρε και τον Grand Prix στη Μόντζα και λέω τώρα δεν μιλάμε για την Πιρέλη, δεν μιλάμε για την μάρκα του λαστιού, επειδή εφόσον είναι ένα ο προμηθευτή. Όταν όμω υπάρχει ανταγωνισμό, μιλά. Η Πιρέλη έκανε αυτό. Η Μπρίστον ανταγωνίστηκε έτσι. Έχει διαφορετικό τείχομα, έχει διαφορετικό πέλμα. Και αρχίζει να μιλά για λάστιχα και να μιλά για ουσία και να μιλά για διαφορέ και να μιλά για κόντρα με το χρονόμετρο πάνω στην πίστα και εκεί έρχεται το ενδιαφέρον. Άρα και αυτό μα λείπει πολύ από τη φόρμουλα. Κάποιοι φίλοι θέλουν να δουν και ανεφοδιασμού. Εντάξει, ανεφοδιασμοί. Επειδή ξανά εγώ αυτό, εποχή από ανεφοδιασμού σε μη ανεφοδιασμού και ξανά σε ανεφοδιασμού, νομίζω ότι αν δεν μπορεί να σκέφτεσαι τη φόρμουλα 1 με τα μυαλά του 94 που είχαμε ανεφοδιασμού μέχρι πότε, το 2006. Οχ. Μέχρι το... το, 2008 υπήρχε ένα φωτογραφικό. Και 9 νομίζω υπήρχε. Και 9, ναι. και 9 πρέπει να υπήρχε ναι, ακόμα τέλο ναι, 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 ναι. πάντων. Ε, και, ε, ε, για να επιστρέψουν έναν για να δει το ίδιο θέμα που έβλεπε τότε. Γιατί πολλα... ναι, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα ναι, ε, Καταρχήν ναι. τα εργαλεία που έχουν οι ομάδε για να αντιμετωπίσουν έναν γραπτό είναι πολύ διαφορετικό. Άρα δεν θα υπάρχει εκείνη η... το στοιχείο το απρόβλεπτο που υπήρχε με του εφοδιασμού. Ναι. Την παλιά περίοδο. Ε, Επίση, να πούμε για τα λαστικά ότι η Μπρίστον έχει δώσει, έχει, κάνει, έχει δώσει πρόταση. για να προμηθεύει αυτή τα λαστικά ε, είχα διαβάσει ότι να φύγουν τα Πιρελή, να έρθουν τα Μπρίστον γιατί ήταν καλύτερα. Yeah. Σε, επειδή κάποιοι στον ασχεύτονται εποχέ 2003-2004. Ε, αν έρθει η Μπρίστον, φύγει η Πιρελή, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί yeah, πάλι yeah, η ακριβώς. Μπρίστον πάλι θα πρέπει να συνεχίσει την. Θέλει ανταγωνισμό. Ακριβώ. Θα έχει την ίδια πλατφόρμα που έχει η Πιρελή. Δηλαδή δεν yeah. θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμό μεταξύ yeah. προμηθευτών. Yeah. Yeah. Λοιπόν, όσον αφορά παιδιά, θα έτσι λίγο στον Grand Prix. Να μιλήσουμε λίγο και για Mercedes, πώ είδατε τη δική τη φόρμα στην Μόντζα Σπύρο, και να κλείσουμε έτσι με κάτι έτσι ωραίο, ευχάριστο. Μάθαμε πρόσφατα νέα είναι ότι θα γυριστεί μια νεα mm -hmm. ταινία, μια και περάσαμε από το Ιταλικό Grand Prix, για την ζωή του Έντζο Φεράρι. Ε, Ξεκινώντα όμω με την Mercedes, Σπύρο, τι παρατηρήσε στην Μόντζα. Φυσικά, Μόντζα, όπω είπε και ο Μάρο για το Μονακό, άλλη μια πίστα one-off. Πολύ ξεχωριστή πίστα. Δεν μπορεί να βασιστεί στην απόψη ούτε τη Φεράρι ούτε τη Μερσεντέ για να πει ότι αυτό που είδαμε στη Μόντζα θα το δούμε στη Σιγκαπούρη να συνεχίζεται στα επόμενα Grand Prix. Αλλά πώ είδε γενικότερα τη Μερσεντέ. Γενικά η Μερσεντέ. Μπορώ να πω ότι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αρκετά πίσω από τη Φεράρι στον αγώνα. Αρκετά πίσω. Μπορώ να πω ότι κάποιε στιγμέ ο ρυθμό τη ήταν εφάμελο με την ανεβασμένη Williams. Πρέπει να πάρθουν αποφάσει και στο Μπράκλι πλέον. Έχαν ε, και αυτοί βέβαια όπω οι πλήστε ομάδε ειδικό πακέτο ναι. ε, για πτέρυγε για συγκεκριμένη έτσι λίγη κάθετη δύναμη ναι, για ναι, την ναι. συγκεκριμένη πίστα. Σίγουρα δεν θα είναι πολύ ευτυχισμένοι οι πιλότοι ναι. τη οι οποίοι έχουν ανανεώσει το συμβολέο του και οι δύο μέχρι το τέλο του 25. Περιμένω κάτι καλύτερο από τη Μεσέντε το 24. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι πιο ανταγωνιστική. Ε, Ήμουν μαθημένο με το πώ συμμετείχε στη Φόρμουλα 1 από το 2014 και μετά. Ναι. Και δεν μου είναι πολύ ευχαριστό αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω. Δεν μπορεί να έχει τον Λουί Χάμιλτον και να βολοδέρνει ναι, τι χαμηλέ θέσει. Για παράδειγμα, ναι, 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 ναι. είναι πολύ περιορισμένο λόγω ναι, 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 μονοθεσία η πιλωτή. Δεν είμαι ευχαριστημένο από τη μεσέντε γενικά και στη Μόντζα και γενικότερα μέσα στη σεζόν. Περιμένω πολύ περισσότερα. Α ελπίσουμε το 24 να του δούμε με νέο μπροστά. Παρατηρήσα δύο πράγματα εγώ από την Mercedes έτσι, που έρχονται τώρα στο μυαλό μου. Ένα, όσον αφορά τον Ράσελ, μ' άρεσε η αλλαγή προσέγγιση του με το setup. Άλλαξε φιλοσοφία, mm. έπαιρνε ίσω κάποια περισσότερα ρίσκα προηγουμένω, πιο aggressive με το δικό του setup για ίσω για να τα βρει με το μονοθεσιο mm. ή για να προσπεράσει, αν θέλετε, τον Χάμιλτον όσον αφορά είτε προκριματικά είτε στην ίδια την κούρσα να τον δρασκελίσει. Ε, τώρα δουλεύει με περισσότερο μεθοδικό μεθοδικότητα με τον μηχανολόγο του και έτσι πιο τέλο πάντων με στρατηγική. Ε, είχε βεβαίω στη Μόντζα φρέσκο κινητήρα ενάντιθεση με τον Χάμιλτον, έτσι. Ναι. Όπω και οι δύο Φεράρι έτρεχαν με φρέσκο κινητήρα και ο Ράσελ. Οι Φεράρι είχαν όλο το σύστημα καινούριο. Υβριδικά, Κινητήρα εννοεί. Με σένες, νομίζω, μονογκίνητρα. Σωστά, σωστά, σωστή διορθώση. Και το άλλο που που παραδέχτηκε τέλο πάντων η ομάδα, ειδικά σε μια πίστα όπως η Μόντζα, είναι το όχημά τη. Και είναι σημαντικό αυτό, Μάριο, να το πούμε. Είναι αποφύσει του. Έχει ψηλό συντελεστή ο σα, δηλαδή yeah. αεροδυναμικά, ε, δεν μπορεί να σπάσει τον αέρα. Είχαν 10 χιλιόμετρα πιο αργή από την uh, Ferrari. 340 maximum χιλιόμετρα έπιαναν στην τελική ευθεία αντί 350 που έπιαναν η Ferrari. 345 περίπου ο Verstappen που είχε ούτω ή άλλω πιο ψηλή κατώθηση. Περισσότερο φτερό πίσω. Άρα, άρα να πούμε εδώ ότι είναι, είναι αποφύσει του Draghi το yeah. μονοθέσιο τη Mercedes. Άρα δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά με το setup για να. Λίγο υπερβολή από εδώ για να ξυπνήσει ο πεθαμένο να, να, να μπορέσουν να πετύχουν κάτι που να ανταγωνιστεί ακόμα και μια φορμαρισμένη Ferrari ή μια φορμαρισμένη McLaren στα Grand Prix. Ναι, οι, πιστεύω η Mercedes κατάφερε ό,τι περισσότερο μπορούσε στη, στη Μόντζα. Ε, να σημειώσουμε ότι όπω στο Μονακό το είδον και η Μόντζα είναι one one-off πίστες που σημαίνει για τι ομάδε ότι καμία ομάδα δεν σχεδιάζει μονοθέσιο για να κερδίσει το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντζα ούτε για να κερδίσει το Μονακό. Ε, άρα δε, όπως υπάρχουν τα μόνακο special που πλέον με τον Budget Cup ε, δεν είναι ε, κατά να οι ομάδες να έχουν μόνακο special πακέτο το ίδιο συμβαίνει τώρα με την Monza ότι δεν υπάρχει ιδέα του ε, Monza special package για τον αγώνα πλέον έχουν γίνει δύο one-off αγώνες που προσπαθούν να προσαρμοστούν οι ομάδε. Κάποιε ομάδε πηγαίνουν στη Monza γνωρίζουν ότι δεν είναι η πίστα που σαρμόζει όπω η AMR. Αν δεν είχαμε budget καμπ, μπορούσαμε να δούμε μια AMR με ένα, Mon μόνα, Monza Special Package που να είναι το ίδιο ανταγωνιστική, ίσω και μια Williams. Ε, αλλά είναι αυτό που έχει πει και εσύ ο Σπύρο, ότι όταν είσαι παγιδευμένο κανονισμού, πλέον βλέπει πιλότου όπω ο Λουί Χάμιλτον, που πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι είναι από την η τριάδα των καλύτερων πιλότων που έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1, είναι στην πρώτη θέση μαζί με ακόμη άλλου δύο-τρει πιλότου, που τον βλέπει να, 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 να μάχεται με ένα μονοθέσιο για ούτε μία θέση στο πόντιο. Ε, αυτό δείχνει ότι το μονοθέσιο είναι αυτό που σου δίνει το πρωτάθλημα, αρκεί αρχή, αρχή εσύ να το φέρει σε έναν υψηλό επαγγελματικό επίπεδο για να φέρνει τα αποτελέσματα αγώνα με αγώνα. Ε, αλλά ναι, πιστεύω οι Μερσεντέ έκανε ό,τι μπορούσε. Η, τε, η ε, πέμπτη θέση που έχουν έρθει. Ναι, ναι, ναι πέμπτη και έξι, ναι. Πέμπτη θέσει. να νικήσουν την ε, πολύ low track uh, Williams του Αλεξάνδρου Άλμπον. Αλλά άλλο επίπεδο η Μερσεντέ από την ναι, Williams σίγουρα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Καμία φάση στον αγώνα δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν οι Μερσεντέ να έρθει περισσότερο πιο μπροστά από την πέμπτη ναι, θέση. Ναι. Αλλά η κάθε ομάδα όταν προσεγγίζει ένα, ένα, Grand Prix από την Παρασκευή, από τα Long Runs, πλέον γνωρίζει πώ θα εξελιχθεί ο αγώνα του. Ναι. Κάποιε ομάδε είχαν πλέον έκτημα. Εντάξει, γιατί η Red Bull Racing είναι πολύ μπροστά. Φαίνεται ότι έχει πλέον έκτημα παντού. Δεν έχει πλέον έκτημα παντού. Απλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά απόδοση που αυτό δείχνει. Σαν η AMR για παράδειγμα, είναι ένα μπακέτο με περισσότερη εγκαθετή δύναμη. Άρα ευνοείται σε πίστε όπω το Μονακό, ναι. όπω η Σιγκαπούρη που έρχεται. Περιμένω ψηλή απόδοση. Η Mercedes ήταν υποτονική παντού. Ναι. Παντού. Δηλαδή είναι κακή δουλειά που έγινε ναι. στον ναι. Κακή. Ε, το έχω ξαναπεί. Είναι δεν έκανε σωστά το κόμμα τη, δεν μετέφρασε σωστά του κανονισμού από το 22 ναι. και ναι. με τη σειρά τη η Ferrari. Πολύ απρόβλεπτη από αγώνα σε αγώνα ναι. και πίστα σε πίστα. Ούτε αυτή έχει μια σταθερή πορεία τέλο πάνω στο φετινό πρωτάθλημα που Κα... στην τελική καμιά ομάδα δεν το έχει. Ναι. Η, ναι. η μόνη που είναι. Και δεν μιλάμε για απόδοση τώρα, μιλάμε για σταθερότητα στην ναι. πορεία. Η μόνη που είναι σταθερή στην πορεία είναι η Red Bull. Δεν ναι. μιλάμε για ταχύτητα, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι. Δεν, δεν, δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι υπάρχει μια καθαρά δεύτερη ομάδα. Ναι. Κίνη να είναι η McLaren αυτή τη στιγμή που να έχει τη σταθερότητα ναι. περισσότερο από του άλλου. Θα το παρακολουθήσω ακόμα λίγο, αλλά εκεί του κάδασου αυτή τη στιγμή. Ναι. Σαν δεύτερη δύναμη παρόλο που στη Μόντζα. Δεν του βγήκε. Ναι, Πιστεύω ναι. Ότι... Πάλι οι ναι. πίστα, η διόμορφη μπισταϊμόντζα. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Πιστεύω ότι στη Σιγκαπούρη θα του δούμε πάρα πολύ ανεβάσιμοι. Mm -hmm. Λοιπόν, Έντζο Φεράρι, έρχεται ταινία όπω ακούμε. Πληροφορούμαστε μάλλον τον Δεκέμβριο, γύρω στα Χριστούγεννα. Και έτσι. Πρωτού ζήτω την άποψή σα να, να μου πείτε τι θα θέλατε να δείτε σε αυτή την ταινία που είναι βασισμένη σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έχουμε διαβάσει, mm -hmm. ε, Μάρια. Ε, 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 είναι βασισμένη, από ό,τι γνωρίζουμε, στο Μίλλε Μίλια, το τελευταίο Μίλλε Μίλια που έγινε το 1957, την πιο θρελική κούρσα όλων των εποχών, κατά την άποψή μου. Να ξεκινήσουμε με κάποια λόγια του Έντζο Φεράρι. Γιατί με συγκινεί πραγματικά ε, η ιστορία αυτού του ανθρώπου, η ιερή αυτό που δημιούργησε τον μύθο και τη Φεραρελά και ευρύτερα των αγώνων Grand Prix, αν θέλετε, ε, η πιο αρχαία ομάδα, αν λάβουμε υπόψη ότι αγωνίζεται στου αγώνε Grand Prix από το 1929, πολύ πριν θεσπιστεί το προάθλημα τη Formula 1 το 1950, και τον ρώτησαν κάποτε. Ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία. Και ο Έντζο Φεράρι απάντησε, ε, ο, ο μυστικό άντρα με τα μαύρα σκούρα γυαλιά, και λέει: Το μυστικό τη επιτυχία είναι ο ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμό, λέει, είναι η μαγιά που εκτοξεύει τι ελπίδε σου ψηλά μέσα στα αστέρια. Είναι η ταλάντευση στο βάδισμά σου. Είναι η γροθιά στο χέρι σου. Η σπίθα στα μάτια σου. Με τον ενθουσιασμό έρχεται η ολοκλήρωση. Χωρί αυτόν, το μόνο που υπάρχει, λέει, είναι ένα άλοθη. Δηλαδή, όποιο δεν ασχολείται με το πάθο του, ψάχνει για δικαιολογία. Και ο Έντζο Φεράρι είχε πάθο. Ε, <χι> ήταν η προσωποποίηση του πάθου ε, στι πίστε. Ζούσε και ανέπαινε μόνο για του αγώνε ε, Grand Prix. Ε, δεν είχε δημιουργήσει καμιά αυτομηχανία. Είχε δημιουργήσει απλά έναν μύθο. Ε, αναγκάστηκε να αν θέλετε να κατασκευάσει αυτοκίνητα sports car, supercars για να τα πουλεί στους αριστοκράδες, ηθοποιούς, mm -hmm. πρίγκιπες κλπ για να μπορεί να παίρνει τα χρήματα και να τα διοχετεύει στη Φόρμουλα για να μια λίγη γι' αυτό ήταν σαν μια μεταγγίση και ήταν και που παρέτεινε τα χρόνια του στη ζωή. Και το είναι μια τρομερή μορφή που το βιβλίο του του, του Αμερικανού συγγραφέα είναι Πολύ καλό κάτω mm -hmm. με να το έχει διαβάσει κι εσύ, yeah. ε, Μάριε. Ε, και θα βασιστεί πάνω στο Μίλλε μίλια. Έχουμε δει και το, το τρέλερ. Ε, Ποια είναι η άποψή σου για ό,τι έχει δει μέχρι στιγμή ή τι θα ήθελε να δει σε αυτή ε, την ταινία. Ναι. Καταρχά, το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ο Μπρόκ Γιέιτ απομυθοποιεί τον Έντζο Φεράρι. Δηλαδή, δείχνει ε, και τα καλά του Έντζο Φεράρι και τα κακά του Έντζο Φεράρι, αλλά. Αναλόγως στο πώ θα διαβάσει το βιβλίο και πώ θα καταλάβει τα αρνητικά του. Κάποιοι θα πούνε αρνητικά. Εγώ δεν τα λέω αρνητικά του Φεράρι, αλλά για την εποχή που έζησε ήταν ο μόνο τρόπο να μπορεί να επιβιώσει. Mm. Άρα είναι μια στρατηγική για το πώ να χειριστεί καταστάσει, το πώ να χειριστεί αγω... ε, ανθρώπου, για να φτάσει στο μύθο που είναι ο ε, άρα δεν τον κατάλαβες ότι έχει κάνει αρνητικά Γιατί το βιβλίο είναι λίγο ένα φιλεγόμενο ναι. Κατά πόσο ο Μπροκ Γκέιτς Έχει γράψει ένα βιβλίο για να, ε, για να οθήσει το όνομα του Φεράρι Ή να απομυθοποιήσει Κατ' εμένα, ειδικά στι πρώτε 20-30 σελίδε, στα πρώτα κεφάλαια, προσπαθεί έτσι να τον. Όχι να τον απομυθοποιήσει, αλλά να ρίξει κάποιε, κατά την άποψή του, αλήθειε, οι οποίε ίσω κάποια πράγματα να είναι υπερβολή για τον mm -hmm. Έντσο Φεράρι. Γιατί κάποιοι μέχρι σήμερα μου λένε, αν υπήρχε σήμερα ο Έντσο Φεράρι, η Φεράρι θα πήγαινε καλύτερα. Ή, όχι λοιπόν, ο Φεράρι πέρασε από πολλέ. Ε, Μπόρε στην δική του ομάδα και δεν κατάφερε να κάνει κάτι, δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Mm -hmm. Αλλά προσπαθεί να ρίξει φω σε διάφορα σημεία του χαρακτήρα του αρνητικά σημεία ναι. αλλά την ίδια ώρα έρχεται και α, δείχνει ο ίδιος ο συγγραφέας ότι είναι θαυμαστή στην τελική ναι. Του τι ήταν ο Εντζοφερά. και αυτό μετράει για μένα, γιατί πραγματικά, αν ψάξει τη ζωή του, Ναι, σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος πάμε τώρα από σχεδόν 100 χρόνια πίσω, πέριση, τι λέω τώρα, περισσότερο από 100 χρόνια πίσω, η γέννηση του 1898, mm. και μιλάς τώρα μια από τις πρώτες αναμνήσεις του, γιατί ήταν δηλαδή φοβερό συγγραφέα ο Εντζοφεράκη, ήθελε να γίνει αθλητικογράφο κάποτε, και στα, απομνη, απομνη, στα απομνημονεύματα του στο εξαιρετικό βιβλίο του, Le Mie Joye Terrible, οι φρικτέ μου χαρέ, αν θέλετε, η ελεύθερη μετάφραση, είναι ότι περιγράφει. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν άρρωστο και τον πεταλότης, πετάλωνε μουλάρια. Και τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο για του ξοφλημένου. Τον είχαν παρατήσει να πεθάνει στο νοσοκομείο και λέει: Ξυπνούσα κάθε πρωί στον όροφο και άκουγα λέει από κάτω του χτύπου των σφυριών που έβαζαν άλλο ένα νεκρό παλικάρι μέσα στο ξύλινο φέρετρο, λέει. Και ένιωθα πω εγώ ήμουν ο επόμενο. Έτσι ξεκίνησε. Άφραγκο με έναν ε, νεκρό πλέον πατέρα, με έναν νεκρό αδελφό, ε, που πέθανε και ήδη από την ίδια ασθένεια που παρολίγο yeah. να στοιχήσει τη ζωή και στον ίδιο, τέλο πάντων. Και ε, ε, ξεκίνησε από το μηδέν, πήγε στη Fiat, του έδωσε ένα χαρτί ο, 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 ο λογαγό του, τέλο πάντων, από το στρατό και του είπε να. Του, τον παρότρινε να πάει στη Fiat να ζητήσει δουλειά στην Fabrica Ιταλiana ε, του Τωρίνο τέλο πάντων. Και του αρνήθηκε η Φία και πήγε ο άνθρωπο. Βγήκε στο λεγόμενο Πασίγνωστο Πάρκο Βαλεντίνο και κάθισε πάνω σε ένα παγκάκι και έκλαψε τη μοίρα του. Ήταν άφραγκος, δεν είχε ούτε πατέρα ούτε κανέναν στον κόσμο να το βοηθήσει. Και εκεί, κάπου νιώθω εγώ μέσα μου ότι ξύπνησε ο δράκος του Μαρανέλο μέσα του Φεράρι. Δεν ήταν εκδικητή, αλλά λίγο πολύ το τι έκανε στη ζωή του. Εκδικήθηκε τη Fiat και στην τελική όλου του Ιταλού αυτοβιομήχανου. Με την έννοια ότι, για να μην Πήρε τελικά του πιο σπουδαίου ανθρώπου τη Φία, τον Λουίτζι Πάτσι, τον ε, ε, Βιτόριο Γιάννο, του φοβερού τεχνικού σασί και κινητήρων και του πήρε στην Αλφα Ρωμαίο. Έστεισε την Αλφα Ρωμαίο, και α με συγχωρήσουν οι αλφίστε, αλλά νιώθω ότι ο Φεράρι. Παρόλο που λέει ο Φεράρι ότι νιώθω πω η Φεράρι ήταν η, η μάνα μου, λέει. Εγώ νομίζω πω ήταν η ιερωμένη του, περισσότερο θα έλεγα στο δικό μου μυαλό. Γιατί μαζί τα πέτυχαν όλα στι πίστε. Γιατί αν δεν υπήρχε σκουτερία Φεράρι, δεν θα υπήρχαν επιτυχίε από την Αλφα Ρωμαίο στη δεκατία του 30. No. Ειδικά όταν, εντάξει, μετά, όταν δημεύτηκε από το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη η Αλφα Ρωμαίο προ το τέλο του, του 30, ε, ανέλαβε ο Έντσο Φεράρι του αγώνε και ξεκίνησε δηλαδή από το μηδέν, δημιούργησε την φήμη τη Αλφα Τα δύο πρώτα παγκόσμια πρωτοθέματα που κέρδισε η Αλφα Ρωμαίο στη Φόρμουλα το 50-51 ήταν: τα κατέκτησε με ένα μονοθέσιο την Αλφαίτα 158 που σχεδίασαν οι άνθρωποι του Έντσο Φεράρι στη Μόντενα και όχι η Αλφα Ρωμαίο. Αυτό λίγοι δυστυχώ το, το γνωρίζουν, αλλά είναι πραγματικότητα. Ε, και εντάξει, ε, ε, είναι σημαντικό να Να, να αποτυπωθεί σωστά ποιο ήταν ναι. ο Έντζο Φεράρι από αυτή την νέα ταινία. Ε, Σπύρο, εσύ τι θα θέλει να δει αυτή την ταινία. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να δω άγνωστε πτυχέ mm -hmm. του Έντζο Φεράρι, του πατριάρχητη αυτοκίνηση. Μια προσωπικότητα την οποία Λάτρευα και λατρεύω. Με... Την εισαγωγή σου που έκανε για την ταινία Δημήτρη, είναι και μέρο τη ζωή μου. Το ακολουθώ πιστά σχετικά με τον ενθουσιασμό. Και ότι χωρί τον ενθουσιασμό περιορίζονται πολλά το τι θα πετύχει. Ε... Αυτό το είχε γράψει ο παλιό πρόεδρο τη Ferrari, Λούκα Ντιμοντετζέμολο, το τύπωσε και το έβαλε πάνω στο γραφείο θα το κάθε υπαλλήλου για να το βλέπει. να το βλέπει. Ο Λούκα Ντιμοντετζέμολο. Σπουδέως. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι ηγέτε στη Ferrari. Ναι, no, σίγουρα. Και στη Φόρμουλα 1 ευρύτερα. ευρύτερα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Ε, Ένα άνθρωπο ο οποίο εσφαλμένο ο κόσμο νομίζει ότι σε κάθε αγώνα ήταν στην πίστα. Σε σύμφωνα με παραπληροφόρηση από άλλε ταινίε. Δεν ήταν στο Λεμάν το 66 με Φεράρι. Ναι, που τον έδειξε ότι έκανε και υπόκληση. Μα ο Έντσο Φεράρι μετά που. Όχι όταν πέθανε ο γιο του το 58, ο Ντίνο. Πολύ πριν πέθανε ο γιο του, αν τον ψάξει την καριέρα του, την ζωή του, συγγνώμη. Από όταν ήταν ο ίδιο πιλότο, δεκαετία του 20, όταν στα Μάρση και ανέλαβε την Αλφα Ρωμαίο, θα έλεγα ότι από τη δεκαετία του, ναι. του 30 πολύ σπάνια πήγαινε στα Grand Prix ω διευθυντή. Από τη δεκαετία του 30 πολύ σπάνια πήγαινε στα Grand Prix. Και μάλιστα α, το τι έκανε είναι ότι στεκόταν μακριά στο, στο φρούριο του και έστελνε του άντρε του, οι οποίοι του έβαζαν καλά ψέματα και πιλότου και μηχανολόγου, σε μια κόντρα για να αποδείξουν στον ίδιο πω ο ένα είναι καλύτερο από τον άλλο. Και αυτό ήταν υγιή ανταγωνισμό σε μέρη. κάποιε φορέ βεβαίω. Ναι, Έφερναν διστά αποτελέσματα. Ε, αλλά ήταν από τότε καλυμμένο στο φρούρο του. Και όσοι δεν γνωρίζουν επίση, ο Έντσο Φεράρι δεν μπήκε ποτέ στη ζωή του σε αεροπλάνο. Έζησε 90 χρόνια. Ναι. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Δεν μπήκε ποτέ σε αεροπλάνο και δεν μπήκε επίση ποτέ σε ανελκυστήρα. Mm -hmm. Και αυτή είναι μια μικρή ιστορία που νομίζω. Αναφέ, δεν ξέρω αν αναφέρεται και Να στο βιβλίο, στο Το βιβλίο, ναι. είχα διαβάσει από τον ίδιο εγώ ναι. ότι ε, μια παλιά γυναίκα πιλότο, όχι η Μαρία Τερέζα Τηφιλίπη, η Διαβάντζο, μου διαφεύγει τώρα η κοντέσα η Διαβάντζο mm -hmm. που ήταν πιλότο, ε, σε ένα προσαγόνη που ήταν ομόσταυλι με τον Έντζο Φεράρι, πήγε και έπιασε κάποια εξαρτήματα από το αυτοκίνητό του και τα έβαλε στο δικό τη και μάλλον ανάποδα, συγγνώμη. Ο Έντζο Φεράρι πήρε κάποια σαρτήματα από την Αβάντζο και τα βάλε στο δικό του και τον εκδικήθηκε χαλώντα τον ανελκυστήρα στο, στη Σικελία. Ήταν αυτό στο Παλέρμο και έμεινε μέσα στον ανελκυστήρα παγιδευμένο ο Έντζο Φεράρι. Αυτή η φήμη και η κυκλοφορία ότι ο λόγο που δεν έμπαινε πολλέ ανελκυστήρα, νομίζω το 24 ήταν αυτή, το 1924, όταν ήταν χρόνια. χρόνια. Ναι, πιλότο Έντζο Φεράρι και έτσι δεν πήγε ποτέ ούτε σαν ελκυστήρα. Αλλά ήταν πάντοτε κλεισμένο στο φρούριο του και παρακολουθούσε τι κούρσε. Από εκεί έστελνε του μηχανικού, του ανθρώπου του για να φέρουν τι δάφνε τη νίκη στην πόρτα του. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να τον ευγνώμονει πρώτα απ' όλα τον Έντζο Φεράρι. Α σκεφτεί ποιοι οδήγησαν για τον Έντζο Πλην του θρηλυκού, εκτός εσένα, οδήγησαν σχεδόν όλοι ναι, ναι, ναι. οι θρύλοι. Ναι, σίγουρα. Σχολή από τον Προβολάρη, τον Καμπάρη, μέχρι ε, πιο ε, πρόσφατα χρόνια ο Μάικολ Σούμαχερ, ο Αλόνσο, ο Γιλ Βιλνεύ. Ο ε, Μάρια, ναι, τι θα ήθελες ε, ε, να δεις έτσι, στην ταινία αυτή. Ε, από ό,τι έχουμε δει από το θα βασιστεί επί το πλήστο στο Μίλε Μίγια του 1957. Ε, Κατ' εμένα, η απόλυτη ζωή του εντζοφεράρι ε, την αγωνιστική του ζωή. Ε, το 50, η, η, τα μέσα δεκαετία του 50 ήταν τα πιο κρίσιμα χρόνια των Τζοφεράρ, γιατί ε, αυτό που θα ήθελα να δω στην ταινία είναι το 56 είχε χάσει το γιο του τον Τίνο, όπου πλέον ήταν η, Άρχισε πλέον να, να, μπαίνει στο μυαλό του Ζεφεράρι ότι δεν υπάρχει πλέον λόγο να τρέχω σε αγώνε ταχύτητα. Ήταν η πρώτη του απόπειρα ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Motor Racing γιατί έχω χάσει το γιο μου. Ε, κάτι το οποίο υπήρχε. Σαν... Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είπα 58 πριν. Το 56, 56 πέθανε ο, ε... ο Αλφρεντίνο Φεράρα από ναι. μυϊκή δυστροφία. Αν και έχουν αναφέρει διάφορα ε, προβλήματα τα οποία μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο, δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο. αλλά πιστεύετε ότι ήταν μυϊκή δυστροφία. Ε, το οποίο έχει πεθάνει ακόμα οντίνο. και ο συγγραφέα του βιβλίου που κάνει έρευνα τελικά καταλήγει εκεί γιατί yeah. δηλαδή απορρίπτει όλε τι άλλε yeah, ε, εκδοχέ. Που πλέον άρχισε το, η, η ρουτίνα των Τζοφεράρι ξυπνά το πρωί να πηγαίνει στο κημητήριο των Ντίνο να πηγαίνει μετά στον του να πηγαίνει μετά στη μητέρα του, μετά να πηγαίνει στη Μόντενα και μετά να πηγαίνει για μέσα. 40-50 μεσημερι... χρόνια yeah. η ίδια ρουτίνα. Και μετά για μεσημεριανό στο Μαρανέλο ήταν η ίδια ρουτίνα για, μέχρι την τελευταία ημέρα τη ζωή του Ζοφεράρη. Ε, το, αυτό μου θέλω να πω ότι αρχίζει από το 1956 ε, το μεγαλύτερο χτύπημα στον Τζοφεράρι στη ζωή του που χάνεται ο γιος τον Τίνο αλλά η σεζόν του 1957 ήταν μια περίεργη σεζόν για τη Φεράρι του ίσως να ήταν από η χειρότερη σεζόν γιατί ε, είχαν χάσει το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 από τη Μαζεράτη αφού είχε τρέξει για αυτού ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο το 1957 Η Μαζεράτη πήρε τον τίτλο Φάντζιο ε, με, την, ναι, με την 250F Ναι ε, είχαν χάσει τον αγώνα στο, στο Λεμάν. Και αυτή είναι η φορά που από χάσει αγώνα. Λεκουά από την Jaguar Heroes στο Λεμάν με την D-Type. Και ήταν το Μιλεμίγια που ήταν η τελευταία χρονιά του Μιλεμίγια λόγω του. Κανεί ναι. δεν ήξερε πω ήταν το τελευταίο Μιλεμίγια, ναι. αλλά είχε το ατύχημα του ε, Ντεπορτάγο. Ο το ατύχημα το συγκεκριμένο ήταν λόγω ε, του Ντεπορτάγο. Γιατί ναι. ε, ο Ντεπορτάγο. Αυτό που θέλω να δω στην ταινία είναι πόσο Ντεπορτάγο είχε. Δει το Μιλεμίγια. Δεν ήθελε να τρέξει το Μιλεμίγια γιατί είχε γράψει σε ένα γράμμα ότι ε, είχε μπει πιο παγιά ότι δεν θέλω ποτέ μου να τρέξω αυτόν τον αγώνα. Το φοβόταν Το σήμερα. φοβόταν. Ναι. Όταν Τώρα μιλάμε για έναν παράτολμο άντρα Ισπανό αριστοκράτη, ο, ναι. ο, ο Μαρκίσιο Φοντεπορτάκο, ο οποίο έκανε υπασία επαγγελματικό τέννη, έκανε μπόπσλεϊ, έπαιζε το επικίνδυνο παιχνίδι των Βάσκο το λεγόμενο πελότα. Δεν απατούμε που υπάρχει μια σιδερένια μπάλα που όταν τη ρίξει, ταξιδεύει με τρομερέ ταχύτητε που θα προσέγγιζαν τι ναι. ταχύτητε των βολίδων εκείνη τη εποχή. Ε, θα, θα ανάσημα επικίνδυνο σπορ και παρόλα αυτά φοβόραν το μίλλε μίλια. Και Μάρια, να κάνω ακόμα, με επέτρεψε να κάνω ναι. μια ακόμα παρέθεση να εξηγήσουμε τι είναι το μίλλε μίλια. Το μίλλε μίλια διεξήχθη από το 1927 μέχρι το 1957. Ήταν μια κούρσα στου ανοιχτού δρόμου τη Ιταλία, χίλια περίπου ε, μίλια απόσταση. Ε, και τέλο πάντων ήταν περνούσαν από το κατόφλι των σπιτιών. Φανταστείτε, ταχύτητε Φόρμουλα 1 να περνούν από το κατόφλι σου και μετά διαρωτά γιατί οι Ιταλοί έχουν πάθο με τη Φόρμουλα 1. Όταν έζησαν το Μίλλε Μίλια εκείνα τα χρόνια που το Μίλλε Μίλια και σύμφωνα με τον Έντσο Φεράρ και όλου του ιστορικού και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ήταν μακράν η πιο σπουδαία κούρσα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το μόνο που. Υπάρχει σήμερα στον πλανήτη μα και μοιάζει λίγο με το Μίλλε Μίλια, τολμώ να πω, είναι το Isle of Man TT που mm. τρέχουν οι μοτοσυκλέτε στου ανοιχτού δρόμου του νησιού. Ναι. Ε, ναι, σωστά. Ήταν ε, από τους πιο. Ε, τώρα, αν σκεφτείς το Μιλεμιγια, είναι λίγο περίεργο ότι μέχρι το 1957 είχαμε τέτοιου είδου αγώνα. Ναι, είναι τρομακτικό ε, ότι άντεξε μέχρι το 1957 τόσο επικίνδυνο αγώνα. Ακριβώ. Επειδή το ότι γινόταν στο Μιλεμιγια, ε, περνούσαν ε, μέσα από χωριά. Αρκετέ φορέ οι αγρότε δεν ήθελαν να να δεχτούν ότι θα έχουν μηλεμίγια, διότι υπήρχε περίπτωση να τρέχουν στα 250 χιλιόμετρα ανά ώρα και, και μπροστά να υπάρχουν πρόβατα κάποια από τη φάρμα που απλά θέλει να περάσει το δρόμο και δεν τον νοιάζει ότι θα περάσουν τα, μονο, τα, τα αυτοκίνητα, τα διθέσια, οι βολίδες. Οι ναι. βολίδες ναι. Ε, αυτό που δείχνει το 1957 στο μηλεμίγια, που δείχνει επίση το χαρακτήρα των Τζοφεράρι, ότι προσπαθούσε να βάλει κόντρε μεταξύ των πιλότων. Αυτό που έχει γίνει με τον Ντεπορτάγο και τον. Bien. Ε, ναι, τον Ολίβιερ Τον Βέλγο. Τον, τον άριστο Βέλγο πιλότο. Πριν εμφανιστεί ο X, ε, ο Jack Ιξ, ο σπουδαίο Βέλγο πιλότο ήταν ο Ολίβιερ ναι. Ζεντεμπιέν, ο οποίο κέρδισε και τέσσερι φορέ το 24ο το, το του Λεμάν. Ναι. που θέλαν να βάλουν ένα α, ανταγωνισμό μεταξύ των πιλότων. Ε, Ποιο θα είναι ο πιο γρήγορο από, άλλους, από τον άλλο. Που ήταν ο λόγο που ο Ντεπορτάγο είχε χτυπήσει γιατί στο τελευταίο, α πούμε, πιστόπ στυντ πριν το, τα τελευταία χιλιόμετρα που τελειώνει το, το, το ε, ε, είχαν βρει ότι ένα κομμάτι του μπότι του Μάντοβα περίπου. Ναι, ναι ακριβώς, ακριβώ. Που είναι ε, εκεί που είχε γεννηθεί ο Τάτσιο Βολάρη. Που, που δίναν και. Συγκεκριμένα οι... το ατύχημα έγινε στο Γκουιντιτζόλο ναι. έξω από τη Μάντοβα. Ναι. Ε, που στο τελευταίο του πίστοπ στην τέλο πάντων για το τελευταίο. σκέλο του Μιλεμιγιά είχαν βρει οι μη μηχανικοί ότι έναν body work του του διθέσιου του, του αυτοκίνητου άγγιζε τον τροχό Έτριδε που πάνω στον τροχό. που μπορούσε να γίνει ένα πάνξιο αγκλαδάρισμα κλαδάρισμα και μπορούσε να σκοτωθεί ναι, ναι, ναι. ε, είχαν κάνει σημαίνει στον τεπορτά ότι πρέπει να αλλάχτεί αλλά αυτό έχοντα οι σκέψει του το τι του είχε πει ο Έντζο Φεράρι το να αποδείξει στον Έντζο Φεράρι ότι μπορώ να κερδίσω το μίλεμι για ότι δεν είναι ο, η άλλη πιλότη καλύτερα από μένα, απλά αψήφισε τον κίνδυνο, έτρεξε Με αποτέλεσμα, να υπάρχει το puncture, Έχει σκοτωθεί ο μηχανικό του, ακόμη 9 άτομα, ήταν νομίζω ότι και παιδιά που είχαν σκοτωθεί. Ναι, ναι είχαν σκοτωθεί, νομίζω, 9 άτομα, μεταξύ αυτών 5 παιδιά. Ναι, ε, που βασικά η. η η χρονιά του 57 δεν είναι μόνο. Μιλάμε το... για θεατέ τώρα ναι, που το, ναι. που εξεράγει το. Δεν θυμάμαι τον προστινό, ένα από τα προστινά ελαστικά νομίζω. Με πόσα. 200, ήταν σε μεγάλη ευθεία. 250 mm -hmm. και χιλιόμετρα την ώρα. Το ατύχημα, όσοι το είδαν, υπάρχουν φωτογραφίε μόνο. Αλλά ε, ήταν το αυτοκίνητο πήρε στον αέρα, ε, 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 μοίρασε στη μέση τηλεγραφικού πασάλου. Ε, λένε ότι μέχρι μπορεί να έκοψε και το σώμα του, ναι, του Μαρκή, το Ντεπορτάκου. Και σκορώθηκε και ο συνοδηγό του, ο Αμερικανός, ο Έντ Νέλσον. Ναι, από ναι. την Χονολουλού, ε, νομίζω ήταν ο συνοδηγός. Ναι, απλά για να τελειώσω αυτό που θα πρέπει να δω, ότι δεν είναι μόνο το 1957 του Μίλε Μιγιά, είναι όλα όσα έχουν ακολουθήσει από το 1956 που πεθάνει ο Ντίνο, ε, το μόνο θετικό που έγινε το 1957 για τον Τζοφεράρι ήταν ότι η Μαζεράτη είχε αποσυρθεί από του αγώνε Grand Prix. Περίεργο για μια ομάδα που είχε κερδίσει το πρωτάθλημα. Αλλά αφημολογείται ότι προσπάθησαν να κάνουν investment στην Αργεντινή, δεν πήγαν καλά. Είχαν οικονομικό πρόβλημα βασικά. Στο τεμποράντα αστείο. Ναι, στο σύρις. να μπορούν ναι. να τρέξουν το πρωτάθλημα. Ε, έτσι το 1957 δείχνει το πόσο κακή χρονιά ήταν η Ferrari. Σε σημείο που ο Ενζοφερά ήθελε να σταματήσει του αγώνε να, το το να, το να τρέχει, αν και αυτό το είχε πει πάρα πολλέ φορέ μετά το 1957, αλλά προπάντων δείχνει το χαρακτήρα του, το πώ ε, μπορούσε να να, να να κάνει μανίπιουλε, δηλαδή να ε, να, να χειραγωγήσει, να χειραγωγήσει τους άντρες να, του τους άντρες του ναι. ε, σε έναν ε, πολύ ρούθλες σπορτ. Αυτό που θέλω να πω και εγώ είναι ότι Συμφωνώ μαζί σου ότι η δεκαετία του 50 είναι και πιο συναρπαστική, ναι. ίσω κατά κάποιον τρόπο, όσον αφορά μαζί με την δεκαετία του 30, όσον αφορά την ιστορία τη σκούτερια Φεράρι. Και λόγω του μίλ μίλια. Αλλά να πούμε εδώ ότι κάπου εκεί σε εκείνη την περίοδο, ξεκίνησε να πολεμά τον Έντζο Φεράρι, το ίδιο το Βατικανό, διότι έγραψαν η εφημερίδα του Βατικανού τότε ότι μετά το θάνατο του Ντεπορτάκο ο Έντζο Φεράρι είναι ο, 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 ο σύγχρονο χρόνο που καταβροχθίζει mm -hmm. τα παιδιά του. Και σίγουρα η Ιταλική κυβέρνηση την επόμενη κιόλα μέρα απαγόρευσε το μιλεμίλια και ε, ο Έντσο ε... Φεράρη σίγουρα απειλήθηκε. Ε, για χρόνια ήταν στα δικαστήρια ε, για, να... για τον θάνατο του Πορτάκο Μετά ακολούθησαν κι άλλα. Βεβαίω, σκοτώθηκε το 1958 ο Λουίτζι Μούσο. Επίση ε, το 1957 ο Καστελότη που σκοτώθηκε. Ο Καστελότη, την επόμενη χρονιά. Ε... Μπράβο. Το 1957 το, 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 το ο Ντεμπορτάκο στο Μίλε Μίλια, Ο Καστελότη επίση και το 1958 ο Λουίτζι ναι, Μούσο. Ναι, ναι. Άρα, είχαν ε, ε, συνεχώ πιλότου οι οποίοι σκοτώνονταν στην πίστα και ένιωθε πίεση. Και ξέρει, επειδή ήταν. Ο Μούσο, ο Καστελότη ήταν οι ήρωε που θα έπαιρναν τη σκητάλη για την Ιταλία από τον θρελικό Αλμπέρτο Ασκάρη. Και η Ιταλία, το Βατικανό, δεν μπορούσε να δεχτεί. Γι' αυτό έλεγε: Είναι ο χρόνο που καταβροχτίζει τα παιδιά του, του Ιταλού. Γι' αυτό και αν προσέξει, με εξαίρεση από τη δεκαετία του τέλος τη δεκαετία του 50, αν πάρει τη Φεράρι μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τον Λορέντζο Μπαντίνη μέσα του 60, το mm hmm τον αίμνη Παντίνη και τον αίμνη στο Μικέλε Αλπορέτο μέσα του 80 δεκαετία, πολύ λίγοι πιλότοι οδήγησαν για την σκουτερία Ferrari. Ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Διότι ε, ο, 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 ο Έντζο Φεράρι ένιωθε ότι αν σκοτωνόταν Ιταλό πιλότο ναι, του Μοντέλου, θα είχε ναι. πίεση από την κυβέρνηση, από το Βατικανό να, να κλείσει την ομάδα του. Αλλά μίλησε κάτι και είπε κάτι πολύ σημαντικό που είναι, νομίζω πω συμφωνώ μαζί σου, το ίδιο πράγμα που θέλω και εγώ να δω στην ταινία. Μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει πολύ το χαρακτήρα του Έντζο Φεράρι. Ο ίδιο ονόμαζε τον εαυτό του Un agitatore di uomini, ένα ταραχοποιό, το μεταφράζω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση δική μου, mm. ταραχοποιό των ψυχών των ανθρώπων, που έστελνε του άντρε, τι πίστε και περίμενε τα πάντα από αυτού και του έβαζε σε, σε κόντρα και αντιπαράθεση. Και ένα πολύ όμορφο περιστατικό που διάβασε ένα μεταφρασμένο από την Ιταλική στην Αγγλική, Αγγλική γλώσσα βιβλίο για το 1000 του 1957, Είναι μια, το έκανα εικόνα στο μυαλό μου. Κατεβαίνουν στην Ιταλία, νομίζω δεν ήταν στο Μαρανέλο, κατεβαίνουν στο, στο γραφείο του Έντσο Φεράρι που ήταν ίσως στη Μόντενα το αρχηγείο για το Μίλε Μίλια. Κατεβαίνει πρώτα, νομίζω ήταν ο, ο Ολίβιερ Ζεντεμπιέν, μπαίνει στο γραφείο του και... και, του λέει... Θέλω να μου δώσει το καλό αυτοκίνητο, του λέει ο Βέλγο, ο Ζεντεμπιέν. Αυτό είναι για το 57. Για το 57 στο 000, το, μίλια ναι, ναι, η ναι, ναι, ναι. ιστορία που σκορώθηκε ο Ντεπορτάκο. Και λέει: Θέλω να μου δώσει το αυτοκίνητο του Ντεπορτάκο, την πιο δυνατή, την πιο γρήγορη Ferrari. Και του λέει ο Έντσο Ferrari, του, του, το αρνήθηκε του GDPN, γνωρίζοντα ότι ο GDPN είναι πιο γρήγορο και πιο χαρισματικό πιλότο mm. από τον Ντεπορτάκο. Ήθελα να του δώσει το υποδέστερο αυτό για να του βάλει την πίεση. Και στη, βγαίνει από την πόρτα Οργισμένος, βγαίνει από την πόρτα οργισμένο. Βγαίνει από την πόρτα του γραφείου του Έντζο Φεράρι οργισμένο ο Ζεντεμπιέν και μπαίνει μέσα ο Ντεπορτάκο. Ανταλλάζουν βλέμματα οι δύο και πάει στο γραφείο του Έντζο Φεράρι. Πιάνει κουβέντα με τον Έντζο Φεράρι και ο Ισπανό ο Ντεπορτάκο. Βγαίνει από την πόρτα και αυτό και ανάβει έτσι μπερδεμένο τρέμοντα τσιγάρο και του λέει του Ζεντεμπιέν, ώστε θέλει το αυτοκίνητο μου, του λέει. Ε. Του είχε βάλει δίση αντιπαράθεση και του λέει, ακού τι του είπε. Μου είπε ο Έντζο Φεράρι, δεν παίζει κανένα ρόλο τι αυτοκίνητο θα οδηγήσω, του λέει. Μου είπε ότι ό,τι αυτό γίνεται και αν μου δώσει εμένα, θα με νικήσει. Και, και, πέρα... και, αυτό είναι που ίσω τον έβαλε σε αυτή την πίεση ναι. και σκοτώθηκε τελικά ο Ντεπορτάγκο. Ναι. Αλλά ήταν σύνηθε αυτό την εποχή εκείνη. Δεν, οι πιλότοι δεν έβαζαν καν ζώνη. Δηλαδή, ναι. μέσα στο πιλωτήριο με ένα ε, εντό εισαγωγικών ε, κάλυμα αθώο στο κεφάλι και ε, ήταν εδώ πάνω στον όμορφο. Καθόταν ο, ο, ο Χάρο και mm -hmm. τον έπαιρναν μαζί περίπατο. Και ήταν μέρο των αγώνων δυστυχώ yeah. ο, ο θάνατο. Αλλά ο Έντσο Φεράρη σίγουρα ε, ε, έβαζε του πιλότου και του τεχνικού του σε αυτή την αντιπαράθεση. Ε, ναι, ε, αυτό που θέλω να πω ότι, για πριν ότι δεν είναι αρνητικά του χαρακτήρα, ήταν ο τρόπος να μπορεί να επιζήσει στο άθλημα του Σοφερά, γιατί εποχές 30, 40, 50 υπήρχαν εκατοντάδες ομάδες καθόλου τυχαίο που τώρα έχουμε πάρα πολύ λίγες ομάδες στο σπορτ, καθόλου τυχαίο που η Φεράρι είναι από τις μοναδικές ομάδες που έχουν αντέξει το πανάρχαιο πρότυπο ε, δεκαετία του 20. Ακριβώ. Που γεννήθηκε η ανάγκη όταν τα εργοστάσια έφευγαν από του αγώνε λόγω οικονομική κρίση, δημιουργήθηκαν αυτέ οι ομάδε Grand Prix. Πρώτη <συσκ> από όλε, τουλάχιστον πρώτη διάσημη εννοώ, ήταν η Σκούτερια Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Έντζο Φεράρι είναι ο λόγο τη επιτυχία και τη αποτυχία τη Φεράρι. Ναι. Δεν θέλω να ακουστεί Σύμφωνο. ότι ε, απέτυχε η Φεράρι, αλλά είναι ο λόγο με τον τρόπο που ήθελε ο Έντζο Φεράρι να λειτουργήσει η ομάδα του, ο λόγο που απέτυχε και ο λόγο μετά το θάνατο των Τζο Φεράρι που υπήρξαν αρκετέ αποτυχίε σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι επειδή έχει φτιάξει την κουλτούρα τη Ferrari, που ακολούθησαν την ίδια κουλτούρα με αυτά που ήθελε ο Τζο ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας μύθος το τι έχει πετύχει ε, αυτό μου είχαμε πει πριν λίγο ότι αν πάρουμε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που τρέξα στην, στους αγώνες Grand Prix ε, για παράδειγμα Νουβολάρι και όλοι τόσοι εξαίσθητοι τη που έχουν τρέξει όλοι αυτοί συνδέονται είτε με την Αλφα Ρωμαίο είτε με τον Φεράρι παρένθεση Αλφα Ρωμαίο είτε κατευθείαν με τη σκοτεινή Φεράρι άρα ε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει λάθη ο Φεράρι. Έχει κάνει λάθη, αλλά με, αν δούμε το πώ έχει ε, μεγαλώσει, ποια ήταν τα πρώτη είπα τη εποχή του, ε, τι έχει περάσει στη ζωή του, στα 18 του να είναι σχεδόν τιμωθάνατο ε, και το πού έχει φτάσει, εγώ μπορώ να αποδεχτώ το χαρακτήρα τον οποίο έχει χτίσει mm -hmm. και τη δύναμη που έχει πάρει ω το όνομα Φεράρι. Ε, το θεωρώ λογικά αυτά που έχει κάνει γιατί αν ζούσε στη συγκεκριμένη εποχή να κάποιος να το εκμεταλλευόταν σε, χι, στα χειρότερα του yeah. ε, τη δύναμη που είχε ο Φεράρι εκμεταλλευόταν τη δύναμη του αλλά μόνο για το όφελος ε, της εταιρεία του όχι yeah. το προσωπικό του όφελος. Πάντω, ελπίζω να είναι καλή ταινία, να μην μα απογοητεύσει. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε πάντοτε με αυτέ τι ταινίε είναι ότι σκηνοθετούνται από ανθρώπου που δεν είναι του Racing και μπορεί, επειδή δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορεί να του συνεπάρει μια ιστορία που είναι εντελώ ασήμαντη yeah. και δεν παίρνουν το, το ζουμί, αυτό το, 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 το τι ήταν το μίλε μίλια για την Ιταλία. Τι ήταν αυτοί οι πιλότοι, ο Ντεπορτάκο, ο Λουίτζι Μούσο, ο Ασκάρι, ο Φάντζι, ο Στέρλινγκ Μο που αγωνίστηκαν στο 1000 μίλια, οι, οι που που λέω συχνά ότι. Ένα μίλ μίλια για μένα και το λέω με όλη την πραγματικότητα. Αυτό αισθάνομαι ότι ισοδυναμεί με 100 νίκε στα σημερινά Grand Prix. Ε, τέ, τέτοια ήταν η, η δυσκολία και η, η έγκλη να κερδίσει μια τέτοια κούρσα. Λοιπόν, παιδιά, εξαντλήσαμε αρκετά τον χρόνο μα. Να σα ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μα. Χαρά. Να ευχαριστήσουμε και του αγαπημένου μα φίλου που μα στηρίζουν πάντοτε και βεβαίω τα ελαστικά τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο ε, Κωνσταντίνο Χαραλάμπους ε, ε, που ήταν στην παραγωγή. Ε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.